Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Το χειμωνιάτικο πρωινό του Φεβρουαρίου ήσαν όλα έτοιμα για ταξίδι, όχι για τα άνισα. Και αυτό το είχε καταλάβει ο Διάνος. Ο Βασίλειος ήθελε να μιλήσει με τον Γρηγόριο που ζούσε στην Ναζιανζό. Είχε ανάγκη να ακουμπήσει το πνεύμα του στο πνεύμα του Γρηγορίου. Χρειαζόταν κάποιον για να του δώσει το βάρος της καρδιάς του. Ποιος άλλος θα δεχόταν τόσο βάρος? Ποιος άλλος θα μπορούσε να σηκώσει τόσο βάρος? Το φορτίο της ψυχής δεν μοιάζει με το φορτίο του σώματος. Το να ξαλαφρώνεις ψυχικά κάποιον άλλο σημαίνει πρώτα ότι κατάλαβες αυτό που βαραίνει την αδελφή ψυχή και ότι έκανες δικό σου το πρόβλημα που λυγίζει την ψυχή του αδελφού. Να γιατί μόνο το Γρηγόριο χρειαζόταν στην περίσταση τούτη. Κίνησε λοιπόν για την Αζιανζό. Ακριβολογούμε αν πούμε για τον Γρηγόριο. Τον είχε ασφαλώς ειδοποιήσει. Ο Γρηγόριος γνώριζε κιόλας την ψυχική κατάσταση του Βασιλείου. Ήξερε πόσο δοκιμάστηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε λοιπόν ό,τι μπορούσε να τον διασκεδάσει, να τον κάνει να σκέφτεται όσο γίνεται λιγότερο τα προβλήματα της Εκκλησίας και της Θεολογίας. Και είναι αλήθεια πως οι πρώτες μέρες πέρασαν με γαλήνη και ανάπαυση. Έζησαν ωραίες και ξέγνιαστες στιγμές οι δύο φίλοι. Είχαν τόσα ευχάριστα να διηγηθούν, τόσα πολλά να θυμηθούν. Περνούσαν τις περισσότερες ώρες μαζί, όχι όμως και μόνοι. Ένα μάτι άγρυπνο παρακολουθούσε νύχτα-μέρα τις δύο ιερές κεφαλές. Ήταν καρφωμένο σταθερά επάνω τους και δεν έλεγε να τους ελευθερώσει. Να όμως που οι φίλοι δεν τις ανασχετούσαν, είχαν την εντύπωση αισθανόταν σιγουριά κάτω από το βλέμμα τούτο. Περισσότερο βέβαια τους θόπευε παρά τους προστάτευε. Περισσότερο τους αγαπούσε παρά τους οδηγούσε. Ποιο ήταν το μάτι? Ενός γέροντα επισκόπου, ενός πρώην αιρετικού, ενός πατέρα, ενός λειτουργού που έγινε θεόπτης, ενός που παρασύρθηκε στην κακοδοξία, ενός που πριν πεθάνει αποκήρυξε την κακοδοξία. Φαντάζεται λοιπόν κανείς τη βαθιά πείρα και την ατελείωτη αγάπη του γέροντος Γρηγορίου που ήταν επίσκοπος Ναζιανζού και πατέρας του Γρηγορίου, του φίλου του Βασιλείου. Κοντά στη σεβάσμια τούτη φυσιογνωμία ένιωθαν οι δύο νέοι άνδρες την παρουσία του Θεού. Και οι δύο γνώριζαν την προσωπική περιπέτεια του γέροντος Γρηγορίου με την αίρεση.
Αυτό τους έκανε να τον σέβονται περισσότερο, γιατί σήμαινε πως η γέρικη καρδιά δοκιμαζόταν πολύ. Έχασε την αλήθεια, πόνεσε, ξαναβρήκε την αλήθεια. Τι περισσότερο χρειάζεται για να σκύψει κανείς και να του φιλήσει το χέρι? Για τον γέροντα Γρηγόριο, τον πατέρα του μεγάλου Γρηγορίου, γνωρίζουμε καλά ότι ανήκε παλιά στην αίρεση των υψισταρίων, αυτών που δέχονταν και πίστευαν μόνο τον ύψιστο Θεό και τίποτε άλλο. Ύστερα γύρισε στην εκκλησία για να παρασυρθεί και να υπογράψει ομοιουσιανική ομολογία πίστεως, όπως έγινε και με το Διάνο. Μόλις ο Βασίλειος ξαναβρήκε τη διάθεσή του, η συζήτηση στράφηκε στο παλιό θέμα. Ο Γρηγόριος ήταν ετοιμασμένος, γιατί φυσικά τον περίμενε. «Ναι, Βασίλειε, σε βεβαιώνω και πάλι, θέλω να ασκητέψουμε μαζί. Πώς το σκέφτηκες? Ήταν δυνατό να το λησμονήσω?» «Τα άνοισα, ίσως να έχεις δίκιο. Άκουσέ με όμως, έχω μια πρόταση να σου κάνω. Έξω από την πόλη την Τιβεριανή είναι το κτήμα του πατέρα μου. Πάμε να το δούμε, θα ξεσκάσουμε λίγο.» Ο σκοπός του Γρηγορή ήταν ολοφάνερος. Προκαλούσε το βασίλειο να σκητέψουν στην Τιβεριανή, στο πατρικό του κτήμα. Ο πατέρας Γρηγόριος δεν είχε αντίρρηση, το αντίθετο μάλιστα. Θυσίαζε οτιδήποτε για να βλέπει μαζί τους δύο άνδρες που θα γίνουν μεγάλοι. Ο δρόμος δεν ήταν μακρύς, αλλά ο χρόνος που χρειάστηκε να φτάσουν ήταν πολύς. Εδώ δεν είναι τα βουνά και τα στεγνά λαγκάδια του πόντου, εδώ είναι χώμα έφορο, γι' αυτό μαλακό και αφράτο. Λίγο να πατηθεί βουλιάζει και γίνεται λάσπη. Οι δρόμοι γίνονται αφόρητα λασπότοποι. Οι καπαδόκες χωρικοί δεν δυσανασχετούν. Περνούν καβάλα στα ζώα τους και θαυμάζουν κιόλας στη λάσπη που είναι τόσο πολύ. Περπατούν και τα πόδια τους χώνονται μέσα της μέχρι τον αστράγαλο. Δεν την μισούν όμως αυτή τη λάσπη, γιατί τους δίνει χίλια δυο αγαθά. Τα σπλάχνα της είναι γόνιμα. Αγαπούν τη δημιουργία. Ένα της ρίχνουν, 10 γεννάει. Όσο όλα τούτα είναι αλήθεια για τη γη της Τιβεριανής, άλλο τόσο είναι αλήθεια πως ο Βασίλειος απογοητεύτηκε. Δεν μπορούσε να το να βλέπει τη λάσπη. Πώς να ζήσει μέσα αυτή σε ολόκληρη τη ζωή του? Καμιά φορά έφτασαν στο κτήμα, ξεπέζουσαν για να περπατήσουν λίγο, να ξανασάνουν και τα ζώα. Περπατούσαν και τα παπούτσια τους βούλιαζαν στα βρεμένα χώματα. Σε λίγο τα πόδια τους είχαν γίνει μολύβια. Η λάσπη των παπουτσιών τα έκανε ασήκωτα. Ο Γρηγόριος παρακολουθούσε χωρίς να μιλάει το φίλο του. Έκανε κάπως τον αδιάφορο, μα κόντευε να σπάσει όπως η τεντωμένη χορδή. Δεν έτρεφε μάτρες ελπίδες, μα ίσως δεν αποκλείεται να αλλάξει γνώμη. Τίποτε. Ο Βασίλειος ήταν αρνητικός από την αρχή. Τώρα δεν σκεπτόταν παρά πώς θα γλιτώσει από το φοβερό λασπότοπο. Δεν πρόσβαλε τον Γρηγόριο, δεν φανερώσε την αηδία του, απλώς κάτι ψιθύρισε. «Δύσκολο, Γρηγόριε, αρκετά δύσκολο, το βλέπεις». Ανέβηκαν πάλι στα ζώα, ο ένας με ανακούφιση, ο άλλος με απογοήτευση. Στο φιλόξενο σπίτι του γέροντος επισκόπου συνήλθαν. Βρήκαν πάλι τη θαλπορή της δοκιμασμένης γέρικης καρδιάς. Ακόμη και ο Βασίλειος υποτασσόταν σε αυτήν. Οι συζητήσεις ξανάρχισαν, στράφηκαν οπωσδήποτε και στα μεγάλα εκκλησιαστικά και θεολογικά θέματα. Και στους τρεις ήταν αυτονόητο να παραμένουν σταθεροί στο σύμβολο της νίκαιας. Αυτό
δεν το αφισβητούσε κανείς τους. Ο Βασίλειος ξεκουράστηκε αρκετά. Αισθανόταν σχεδόν ανανεωμένος, μόλον ότι το σύννεφο που βάραινε το πνεύμα του δεν είχε διαλυθεί ακόμη. Επέστρεψε στην Κεσάρια. Εδώ έμεινε μερικό καιρό και πέρασε τον υπόλοιπο χειμώνα. Το πρώτο του μέλημα ήταν, φαίνεται, η μελέτη. Συγκέντρωσε όσο πιο πολλά γινόταν έργα εκκλησιαστικών συγγραφέων. Την πρώτη θέση είχε ο Οριγένης. Άλλωστε κανείς άλλος δεν είχε γράψει τόσα πολλά κείμενα όσα ο χαλκέντερος αυτός Αλεξανδρινός. Φυσικά δεν ξέχασε τον Γρηγόριο και όπως η διάθεσή του ήταν άσχημη, έβγαλε από την καρδιά του όλη την απέχθεια για τη λάσπη της Τιβερινής και τον ανυπόφορο χειμώνα της. Δήλωσε καθαρά ότι ήταν αδύνατο να μονάσουν στον απέσιο εκείνο τόπο. Είπαμε, ο Γρηγόριος δεν έτρεφε αυταπάτες, μα δεν μπορούσε να χωνέψει μερικά πράγματα. Γιατί έδειχνε τόση αποστροφή ο Βασίλειος? Χολωμένος παίρνει το φτερό και γράφει τη δεύτερη από τις επιστολές του. Δεν υποφέρω, αδελφέ, να κατηγορείς την Τιβερινή για λάσπες και χειμώνες. Τόσο μη μου άπτου έγινες. Ή σου αρέσει καλύτερα στα σκοτεινά και ανήλια βουνά του Πόντου? Πάψε λοιπόν να χλεβάζεις τις λάσπες, γιατί θα σου απαντήσω με τη σειρά μου. Προτιμάς από τις λάσπες της γης, τους κάπηλους της πόλεως και όσα φοβερά γίνονται σε αυτή? Ή μήπως σου πέρασε από το νου ότι εγώ έκανα το χειμώνα και τις λάσπες? Η κατάσταση της Τιβερινής ήταν συνηθισμένη για τον Γρηγόριο, όχι όμως και για τον Βασίλειο, που γνώριζε καλύτερα τον ορεινό Πόντο, στον οποίο ακριβώς γιατί ήταν ορεινός και πετρώδης, δεν βούλιαζε στις λάσπες. Παραπάνω επιστολή δεν άφηνε αμφιβολίες. Ο Γρηγόριος, προσωρινά τουλάχιστον, δεν αποφάσιζε να ακολουθήσει το Βασίλειο. Γι' αυτό και αυτός μόλις την πήρε, μόλις πίστηκε πως ήταν μάταιο να ελπίζει στο Γρηγόριο, μόλις βεβαιώθηκε ότι λησμονήθηκαν τα παλιά όνειρα, ετοιμάστηκε για τον Πόντο. Πάλι με βαριά καρδιά ο Βασίλειος. Ήταν βέβαια πολύ θεληματικός χαρακτήρας. Συγχρόνως όμως είχε και πολύ ευαισθησία. Ο συναισθηματικός του κόσμος ήταν εξαιρετικά λεπτός. Γι' αυτό και μιλάει συχνά για τις απογοητεύσεις, για τα όνειρά του, τις ελπίδες του. Δεν μπορεί να αντισταθεί στον εαυτό του και κάθε τόσο φανερώνει την πίκρα του, τη λύπη του για δικές του δυστυχίες, κάποτε και για τα δράματα των φίλων του. Ιδιαίτερα τη στιγμή αυτή έχει πολύ πίκρα. Το ταξίδι αυτό το περίμενε χρόνια. Συντροφιά όμως με τον αγαπημένο φίλο Γρηγόριο. Και αναγκάζεται τώρα να το κάνει μόνος. Ας είναι και έτσι. Το ταξίδι έπρεπε να γίνει και έγινε. Ο Βασίλειος ανέβηκε στον Πόντο. Τα άνισα δεν ήσαν ο προορισμός του. Άλλο ζητούσε τώρα. Ήθελε να ψάξει καλά. Χρειαζόταν κάπου στον αγαπημένο του Πόντο ένα μέρος κατάλληλο και ήσυχο για να στήσει το ασκητήριό του. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Πολλοί εραστές της ερήμου χάνουν ολόκληρα χρόνια γυρνώντας βουνά, λαγκάδια και ερημότοπους έως ότου καταλήξουν κάπου, στο μέρος που τους αναπαύει. Ο Βασίλειος όμως δεν είχε καιρό. Γρήγορα θα πιστεί ότι παρά τα νεανικά του όνειρα, ο Θεός τον ετοιμάζει για τον κόσμο.
εκεί πρέπει να εργαστεί. Η έρημος τώρα του χρειάζεται μόνο για προετοιμασία. Έτσι ο Θεός του υπέδειξε γρήγορα ένα μέρος που τον ενθουσίασε. Ο Βασίλειος ήταν τώρα ικανοποιημένος. Χωρίς όμως να λησμονεί. Και να ξέρες, Γρηγόριε, τι τοποθεσία βρήκα. Σαν αυτοί που ονειρευόμαστε όταν ρεβάζαμε κάτω από το φεγγάρι της Αττικής. Πράγματι το μέρος ήταν χάρμα οφθαλμών και μοναδικό σε ησυχία. Αν ο Βασίλειος δεν ήταν στην ψυχή ποιητής, δεν θα τον συγκινούσε. Τώρα το συνεκλώνησε. Ο Γρηγόριος τον είχε απογοητεύσει, μα άξιζε να του γράψει. Να του περιγράψει την ομορφιά που τον είχε συνεπάρει και ας έλεγε ότι δεν έδινε προσοχή σε αυτά. Μόνο οι πέτρες δεν συγκινούνται από το κάλος, το οποιοδήποτε κάλος, την οποιαδήποτε ομορφιά. Εδώ υπήρχε και ένα σπιτάκι. Όταν στεκόσουν λίγο πιο πάνω, στην κορυφή ενός βράχου, το μάτι σου αγκάλιαζε όλο το μεγαλείο του τοπίου, ανώτερου σε καλονή από το νησί της Ομηρικής Καλυψό. Από την πλαγιά του κατάφου του βουνού αγνάντεψε τα γύρω. Απέναντί του πάλι μαλακό βουνό με πυκνά δέντρα. Κάτω του βαθύ φαράγγι, μέσα από το οποίο κυλούσε ορμητικά ένα ποτάμι, όπου έβρισκαν τρόπο να ζήσουν πολλά ψάρια. Ήταν ο Ήρης ποταμός. Ανάμεσα στα πόδια του και στο φαράγγι, μια στενή καταστόλιστη ευλογία, μια λουρίδα γης, ζαλισμένη από την άνοιξη, που ζητούσε να μεταδώσει την όμορφη ζάλη της. Μόνο ο φοβερός θόρυβος του νερού που χτυπούσε αλίπητα τους βράχους μπορούσε να εξεμεθύσει το θεατή. Μόνο το ξάφνιασμα των ζαρκαδιών μπορούσε να σταματήσει το ξεπούλημα των αυτιών στο κελάρισμα των πουλιών που σαγίνευαν. Δεν αποξεχνιέται όμως για πολύ. Ο Βασίλειος είναι ασκητής, μοναχός. Ή τουλάχιστον θέλει να γίνει τέλειος μοναχός. Αυτά, ναι Γρηγόριε, είναι όπως σου τα λέω. Εμένα όμως με ενδιαφέρει ότι εδώ υπάρχει απόλυτη ησυχία και μπορώ να προσευχηθώ. Οι άνθρωποι περνούν σπάνια, μόνο κάποιοι κυνηγοί. Και μη φανταστείς ότι κυνηγούν αρκούδες και λύκους όπως στην Καπαδοκία, αλλά μόνο ελάφια, λαγούς και αγριοκάτσικα. Καταλαβαίνεις τι θα πάθαινα αν δεν άκουγα και δεχόμουν να μείνουμε στην Τιβερινή, που σε σύγκριση με το τοπίο του το μοιάζει να είναι το φοβερότερο βάραθρο που έγινε ποτέ. Τέτοια περίπου έγραφε ο Μέγας Βασίλειος στο Γρηγόριο λίγο αργότερα. Εδώ λοιπόν θα μόναζε. Ο αέρας, το βουνό, η μικρή κοιλάδα, τα πουλιά, τα ζαρκάδια θα άκουγαν τους προσευχητικούς στεναγμούς του βασιλείου. Τώρα όμως έπρεπε να επιστρέψει. Δεν ήταν όλα έτοιμα. Έπρεπε κάτι να φέρει μαζί του. Κάποιες δουλειές τον περίμεναν. Στην ίδια επιστολή, την 14η, λέει ότι τον περισπούσαν πολλές ασχολίες. Πού όμως, στα Άνισα ή στην Κεσάρια, φυσικά οι ασχολίες και οι περισπασμοί συνδέονται περισσότερο με μια πόλη παρά με ένα χωριό. Επιστρέφει λοιπόν στην Κεσάρια ευχαριστημένος. Νομίζει πως πλησίασε η ώρα της οριστικής εγκαταλείψεως του κόσμου. Τις κινήσεις του τις παρακολουθούσαν και ο φίλος του Γρηγόριος και ο αδερφός του συνώνυμος Γρηγόριος, ο οποίος ονομάστηκε έπειτα Γρηγόριος Νήσις.
ο τελευταίος, τον ειδοποίησε πως ήθελαν και οι δύο να τον συναντήσουν, φυσικά στην Κεσάρια. Ήταν όμως αργά. Ο Βασίλειος είχε απαυδίσει να περιμένει το φίλο του Γρηγόριο πρώτα και τον Γρηγόριο τον αδελφό του έπειτα. Απατήθηκε τόσες φορές περιμένοντας, όχι πάλι από την αρχή. Έπειτα οι πόλη και οι ασχολίες που αυτή του δημιουργούσε τον έπνιγαν, συνέκρινε την περιοχή του Ήρη με την πόλη και του φαινόταν κόλαση. Να φύγει λοιπόν, να πάει στο ασκητήριο, στον Ήρη. Ήταν όμως ακόμη άνοιξη, ίσως άρχισε να μπαίνει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι με ζέστη, σκόνη, άθλια συναλλαγή, ανούσιες μικρές κοσμικές φροντίδες. Είχε άδικο και ο Γρηγόριος που τον κατηγορούσε. Πίστευε ότι θα τελειώσουν οι περιπλανήσεις του. Σε λίγο θα εγκατασταθεί εκεί και δεν θα ξαναφύγει. Φτωχέ, Μέγα Βασίλειε, να ξέρες πόσες φορές θα αφήσεις το ασκητήριο. Να ξέρες πόσο λίγο θα χαρείς το μικρό αυτό παράδεισό σου. Αναχωρεί λοιπόν, μα αν δεν του πηγαίνει καλά, πρέπει να γράψει δύο λέξεις στο φίλο Γρηγόριο και ας τον απογοητεύσει. Δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι. Στο κάτω-κάτω, πρέπει και αυτός να μάθει τι όμορφη τοποθεσία διάλεξε για το ασκητήριο. Όχι όμως, δεν θα τον παρακαλέσει πάλι, τουλάχιστον άμεσα, να έρθει μαζί του. Φυσικά ο Γρηγόριος θα το καταλάβει και αυτό αρκεί για το Βασίλειο. Βουτάει το φτερό του στη μελάνη και γράφει προς τον Γρηγόριο την περίφημη επιστολή του 14, για την οποία μιλήσαμε ήδη. Η πρώτη μεγάλη θεολογία. Από το καλοκαίρι του 360 βρέθηκε ο Βασίλειος πάλι στον Πόντο. Ασφαλώς πέρασε για λίγο από τα Άνισα. Τα περισσότερα βιβλία του, οι πρόχειρες αποσκευές του, βρίσκονταν εκεί. Σύναξε λοιπόν όσο περισσότερα βιβλία μπορούσε. Ξεχώρισε τα πιο απαραίτητα πράγματα. Οι άνθρωποι του πατρικού σπιτιού φόρτωσαν ένα δυνατό μουλάρι. Στο άλλο ανέβηκε ο ίδιος ο Βασίλειος. Αποχαιρέτησε χωρίς μελοδραματισμούς και το μικρό καραβάνι ξεκίνησε για το μικρό παράδεισο, δηλαδή για το ασκητήριο. Φυσικά ο δρόμος μέχρι εκεί δεν ήταν παραδεισένιος, τις περισσότερες φορές ήταν δύσβατος και κακοτράχαλος. Δεν περνούσε από εδώ το κρατικό ταχυδρομείο, γι' αυτό και οι δρόμοι δεν φροντίζονταν. Υποφερτοί κυρίως ήσαν οι δρόμοι που χρησιμοποιούσαν οι ταχυδρομικές άμαξες του κράτους. Κι ήταν πολυτέλεια τότε να ταξιδεύει κανείς με άμαξα. Αυτό συνηθιζόταν για τους ανώτερους αξιωματούχους της πολιτείας. Επεκτηνόταν δε συχνά και στους επισκόπους. Προπαντός όταν τους καλούσαν να πάρουν ένα μέρος σε σύνοδο. Ο Βασίλειος τώρα δεν ήταν επίσκοπος και τα μουλάρια τον υπηρετούσαν από μικρό παιδί. Δεν ήταν άμαθος, μόνο που ήταν εξασθενημένος από την άσκηση και τη μελέτη. Άντεχε λιγότερο από όσο άλλοτε. Μα πάντως, άντεχε και έφτασε καλά στο ασκητήριο. Με τη βοήθεια του ανθρώπου που τον συνόδευε, τακτοποίησε κάπως μέσα και έξω το σπιτάκι. Έφραξαν ένα μικρό κομμάτι γης γύρω από το σπίτι, έκοψαν τα αγριόχορτα, το έσκαψαν, φύτεψαν μερικά λαχανικά. Άνοιξαν αυλάκι και έφεραν λίγο νερό. Εκεί κοντά περνούσε αρκετό νερό από τις πηγές του βουνού. Σε λίγες μέρες ο Βασίλειος
έμεινε μόνος του. Επιτέλους, μόνος με το Θεό, για να του λέει τις αμαρτίες του. Μόνος με τα βιβλία του, για να ζητάει τη συμβουλή τους. Μόνος με το περιβολάκι, για να ξεπερνάει την κόπωση της μοναξιάς. Μόνος, για να παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα να του φωτίσει το σκοτεινό του νου, να του δώσει την αλήθεια. Προσευχή, μελέτη, χειρονακτική εργασία. Ο κύκλος της ημέρας. Φαίνεται όμως ότι δεν πέρασε πολύς καιρός και η αγάπη των φίλων του τον ξαναβρήκε. Και αντίθετα από ό,τι περιμέναμε, δεν τον ενόχλησε. Φρόντιζε, μεσολαβούσε για φίλους σε άλλους ισχυρούς φίλους. Αυτό δεν ήταν το περισσότερο. Στην ερμιά του ασκηταρίου δεχόταν τις επισκέψεις. Φίλοι από μακριά, την Κεσάρια συνήθως, αλλά και την Νεοκεσάρια, τον παρακαλούσαν για τα παιδιά τους. Έβλεπαν τόσα πολλά στο πρόσωπο του Βασίλειου, ώστε συχνά τον παρακαλούσαν. «Βασίλειε, κάνε μου τη χάρη να μιλήσεις λίγο στα παιδιά μου. Καταλαβαίνω, θα σου ταράξουν την ησυχία, θα σου δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Μα θέλω πάρα πολύ να σε δουν και να σε ακούσουν. Πες τους κάτι, δεν θα μείνουν εκεί για πολύ». Και ο Βασίλειος δεχόταν τα παιδιά στο ασκητήριο. Δεν χρειαζόταν άλλωστε πολλά παρακάλια, γιατί στο βάθος του ήταν δάσκαλος όσο και ασκητής. Τα παιδιά έβλεπαν, άκουγαν, θαύμαζαν, αλλά σπάνια καταλάβαιναν πολλά πράγματα. Σημασία μεγαλύτερη είχε πως η επίσκεψη αποτελούσε για τις τρυφερές καρδιές εμπειρία βαθιά που θα καρποφορούσε αργότερα. Όλα χάνονται, γνώσεις, πλούτη, δόξα. Η εμπειρία ποτέ. Θέλουμε δε θέλουμε, γυρίζουμε πάλι στο Γρηγόριο. Τον αφήνουμε, τον έχουμε αφήσει μάλλον στην Αζιανζό και κατά πάσα πιθανότητα τώρα τον βλέπουμε να μονάζει στην Τιβερινή, στο κτήμα του πατέρα του. Εκεί μάλλον τον βρήκε το τελευταίο γράμμα του Βασιλείου, η επιστολή 14, που περιέγραψε το θαυμασμό του για το περιβάλλον του ασκηταριού του. Στο κείμενο τούτο, όπως και σε άλλα, ο Βασίλειος δεν τσιγκουνεύτηκε την ειρωνία για την Τιβερινή. Τρόπος για να κεντρίζει το Γρηγόριο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γρηγόριος δεν ήταν έτοιμος να ακολουθήσει το φίλο του. Δεν είχε οριμάσει, το πλήρωμα του χρόνου δεν είχε φτάσει. Κλειμένος δεν ήταν στη μοναστική ζωή. Τι από αυτά, δύσκολο βέβαια να απαντήσουμε, αλλά το τελευταίο βάραινε πολύ. Αν προσέξει κανείς βαθιά τη ζωή του Γρηγορίου, θα καταλάβει πως ήταν από χαρακτήρα και θεϊκή κλίση φτιαγμένος να ζει μόνος. Δεν μπορούσε να μονάσει με άλλους, να γίνει κοινοβιάτης. Δημιουργούσε μεγάλη θεολογία, μα δεν μπορούσε να γίνει κεφαλή στον αγώνα της Εκκλησίας. Αυτό που δεν μπορούσε ο Γρηγόριος, το πετύχαινε απόλυτα ο Βασίλειος, που ήταν ασκητής, αλλά δεν μπορούσε να ζει μόνος και δημιούργησε σαν κεφαλή της Ορθοδοξίας. Δύο χαρακτήρες διαφορετικά μεγάλοι. Το Άγιο Πνεύμα έτσι τους ήθελε. Έτσι τους γαλβάνιζε μέρα με τη μέρα. Ο καθένας πάντως θα έδινε καρπούς απαραίτητος για τη ζωή της Εκκλησίας. Στη σκονισμένη Τιβεριανή, ο Γρηγόριος ξαναδιαβάζει το γράμμα.
δεν το χόρτενε και ας τον ειρωνευόταν λίγο, γιατί σε κάθε λέξη, σε κάθε φράση από κάτω έψαχνε και έβρισκε το πολύ αγαπημένο πρόσωπο του βασιλείου, το δουλεμένο του πνεύμα, με το οποίο έζησε χαρές, πίκρες και ελπίδες. Το χέρι του κινιέται ασυναίσθητα, πιάνει το φτερό να γράψει. Στρώνει καλά μπροστά του το χαρτί, που βέβαια κόστιζε πολύ και είχαν μόνο οι πλούσιοι. Θα περίμενε κανείς από μέρος του φωτιά στη φωτιά, ηρωνία στην ηρωνία. Γίνεται και αυτό λίγο, μα το έξοχο λογοτεχνικό του το κείμενο ξεκινάει αλόκοτα. Κορόιδεψε, περίπεξε και γέλα μαζί μου. Ό,τι έρχεται από σένα είναι καλοδαχούμενο. Γέλα λοιπόν, η φιλία μου δεν θα σ' αφήσει ποτέ. Και μην νομίσεις πως δεν σε καταλαβαίνω. Το χέρι σου κουνάς και αισθάνομαι τι θες να πεις. Τώρα με κεντρίζεις όχι για να πικραθώ, παρά για να με πάρεις τελικά μαζί σου. Άρχισες πάλι τους επένους για τον αγαπητό σου Πόντο, και εγώ τον θαυμάζω. Οι περιγραφές σου με συγκινούν. Είναι όμως γραμμένες από ποιητή, γιατί μοιάζουν όλα πολύ παραδεισένια. Θέλεις να αρχίσω κι εγώ τους επένους μου για τις ομορφιές που σε περιβάλλουν? Έτοιμος είμαι, μα τι το όφελος? Η αξία υπάρχει στην ερημιά. Όπως παλιότερα, τον επιπλήττει λίγο το βασίλειο, τον επαναφέρει στην τάξη. Σε κάποιο άλλο σημείο το αναφέρει. Ποιητή μου Βασίλειε, κοίταξε τον εαυτό σου και άφησε τα γύρω σου. Μήπως έγινες πολύ φυσιολάτρης και ξέχασες τον εαυτό σου? Σε πειράζω Βασίλειε, το καταλαβαίνεις πιστεύω. Και πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της πρώτης επιστολής, γράφει κι άλλες, με εικόνες από τον Όμηρο σχετικές με εκείνες που έδινε στην επιστολή του 14 ο Βασίλειος. Στους μήνες αυτούς, πριν μπει το 361, ο Βασίλειος ήπιε πολύ πικρό ποτήρι. Τώρα που πήγε να συνέλθει από τις απογοητεύσεις της Κωνσταντινούπολεως και των συνοδικών διαβουλεύσεων, δέχτηκε άλλο πλήγμα που του στήχησε και συναισθηματικά. Ήτανε ο Διάνος, ο επίσκοπος Κεσαρίας, που βάφτισε τον Βασίλειο και τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε πολύ. Ο Διάνος, τον οποίον σεβόταν και υποληπτόταν αληθινά, παγιδεύτηκε, παρασύρθηκε σε θέμα πίστεως. Ήρθε από την Κωνσταντινούπολη ένας δραστήριος και μορφωμένος Ομοιουσιανός, απεσταλμένος στο επισκόπου Λαοδικίας Γεωργίου. Με την επιμονή του, κατόρθωσε ο κληρικός αυτός να πείσει το γέροντα Διάνο να υπογράψει το σύμβολο πίστεως των Ομοιουσιανών. Και εξηγήσαμε ότι οι χριστιανοί αυτοί βρίσκονταν κοντά στους Ορθοδόξους, αλλά δεν ήσαν Ορθόδοξοι. Στην αρχή αντιστάθηκε ο γέροντας. «Αδελφέ, να μπει στο Γεώργιο πως δεν μπορώ να αθετήσω το σύμβολο της νίκαιας. Αυτό είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας». «Όχι, δεσπότη μου», λέει ο απεσταλμένος, «προς Θεού δεν υποτιμάμε την νίκαια. Το σύμβολο που υπογράφηκε στη σύνοδο του Αριμηνίου το 360 και σου προτείνω τώρα είναι σχεδόν το ίδιο με της νικαίας. Έχει την ίδια πίστη. Μια λέξη, το ομοούσιος αλλάζουμε μόνο χάριν της ενότητος της Εκκλησίας, για να μην μένουμε διηρημένοι εμείς οι Ορθόδοξοι και αλωνίζουν οι αιρετικοί». Με το αιρετική και αριανή εννοούσε τους όμοιους και τους ανώμοιους. Ο απεσταλμένος είπε και άλλα πολλά που καθησύχαζαν ή μάλλον αποκοίμιζαν τον άβουλο γέροντα, μέχρι που τον κατάφερε να βάλει την υπογραφή του. Και δεν έφτανε τούτο, έτρεξε και στην Αζιανζό. Έπεισε και τον επίσκοπό της Γρηγόριο,
τον πατέρα του Γρηγορίου Ναζιαζινού, να υπογράψει και αυτός. Όταν το έμαθε ο Βασίλειος, δοκίμασε κατάπικρη απογοήτευση. Παράσυραν το γέροντά του, τον αγαθό και ορθοδοξότατο Διάνο, ένα πολύ σεβαστό του πρόσωπο. Αισθανόταν σαν να έγινε το κακό στον ίδιο. Τόσο δεμένος ένιωθε με τον επίσκοπο Διάνο. Μήπως έφταιγε και ο ίδιος? Ο ίδιος ο Βασίλειος που άφησε τον Διάνο να παλεύει μόνος του στα γεράματά του? Σκέψεις που του έφεραν αναστάτωση και συχνά τύψεις. Τι να κάνει, πώς να αντιδράσει? Το κακό είχε πλέον γίνει. Ρίχτηκε σε συλλογή. Έλειωσε στην προσευχή η μεγάλη διέξοδός του. Άθελά του, χωρίς να γεννηθεί μέσα του μίσος, αραίωσε και ίσως έκοψε την επικοινωνία με τον Διάνο. Μερικοί το παρατήρησαν και αργότερα διέδιδαν πως ο Βασίλειος αναθεμάτισε τον Διάνο. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Γιατί? Στεναχωρήθηκε απέραντα ο Βασίλειος, μα συνέχισε να σέβεται το γέροντα Διάνο. Έπειτα, ο ίδιος ο Βασίλειος βρισκόταν σε κρίσιμη θεολογική καμπή. Όχι ότι έχασε τον ορθόδοξο δρόμο. Η Νίκαια ήταν πάντα το θεμέλιο της πίστεως που δεν έπρεπε να μετακινηθεί. Αυτό το είχε μάθει από τη γερόντισσα Μακρίνα και τους γονείς του. Και ό,τι έμαθε από τους δασκάλους αυτούς, δεν το άφησε ποτέ, μόνο το αύξησε. Δεν ζητούσε λοιπόν τον ορθό δρόμο μόνο, τον βάδιζε ήδη. Προσπαθούσε μόνο να εξιχνιάσει την αρχή, τη σημασία, τις προεκτάσεις της ορολογίας που χρησιμοποιούσαν οι ομοιουσιανοί. Έτσι το περιστατικό του Διανίου αποτέλεσε αφορμή να μελετήσει ευρύτερα και βαθύτερα το θέμα τούτο που ταλαιπωρούσε όλη την Εκκλησία. Γιατί επέμεναν οι ομοιουσιανοί να λένε ότι ο Υιός είναι όμοιος κατά την ουσία, όμοιος κατά την ουσία προς τον Πατέρα, και όχι ότι είναι ομοούσιος? Γιατί αυτοί επίμονα ισχυρίζονται πως τελικά πιστεύουν ότι και οι ομοουσιανοί οι ορθόδοξοι? Οι ομοιουσιανοί, κατάλαβε καλά ο Βασίλειος, νόμισαν πως λέγοντες οι ορθόδοξοι τον Υιό ομοούσιο, τον κάνουν ένα πρόσωπο με τον Πατέρα, μία υπόσταση, όπως ακριβώς υποστήριζε ο Σαβέλιος τον 3ο αιώνα. Οπότε, έπαβε να είναι ο Υιός ιδιαίτερη υπόσταση. Και αυτό γιατί στα προηγούμενα χρόνια ταυτιζόταν τις περισσότερες φορές η ουσία, η φύση δηλαδή, με την υπόσταση. Ο φόβος αυτός δεν ήταν βάσιμος, μα έτσι κι αλλιώς υπήρχε. Ακόμα και για λόγους συναισθηματικούς, για λόγους αδυναμίας και εγωισμού, λίγο συγνωστού, οι ομοιουσιανοί δεν ήθελαν τον όρο ομοούσιος, που έλεγε ότι ο Υιός έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα. Είναι και αυτός Θεός, όπως ο Πατήρ, και άρα μπορεί να μας σώσει σαν ιδιαίτερη ύπαρξη και πρόσωπο. Άρα έτσι γίνεται μια απόρριψη του σαβελιανισμού. Δηλαδή άλλο όμοιος και άλλο ομοούσιος και άλλο ομοιούσιος. Συγχρόνως τον ρωτούσαν φίλοι και γνωστοί από την Κεσάρια και από άλλα μέρη, όπως ο φιλόσοφος Μάξιμος. Τι στάση να πάρουμε απέναντι στους ομοιουσιανούς? Έχουν, όπως ισχυρίζονται, την ίδια πίστη με μας?
Ο Βασίλειος έμπαινε αναγκαστικά στο στίβο της θεολογίας. Δεν αρκούσε μόνο ότι αποδεχόταν τη σύνοδο της Νικαίας. Έπρεπε να εισχωρήσει βαθιά στην αλήθεια της, να την ερμηνεύσει, για να διατυπώσει αν οι άλλες ομολογίες είναι αληθινές ή ψεύτικες. Το έργο της θεολογίας το ανέλαβε με τρόπο απόλυτα ορθό. Από την επιστολή του την Ενάτη και άλλες πολλές, φαίνεται καθαρά πως ξεκινάει από την παράδοση. Ψάχνει να βρει από την αρχή τη ζωή της Εκκλησίας. Την ζει, την υιοθετεί και προχωρεί. Δεν διστάζει μάλιστα να κάνει και κριτική πολύ αυστηρή σε πατέρες της Εκκλησίας που διατύπωσαν αντιλήψεις τις οποίες η Εκκλησία απέρριψε και οι ίδιοι αρνήθηκαν. Παράδειγμα, όσα γράφει για τον Διονύσιο Αλεξανδρίας. Προχωρώντας τη μελέτη, έβλεπε καθαρότερα πώς τίθεται το πρόβλημα. Όσο οι ομοιουσιανοί αποστρέφονται πεισματικά τους ομοουσιανούς και είπαμε άλλο όμοιος και άλλο ομοούσιος. Το ομοούσιος σημαίνει η ίδια φύση με τον πατέρα. Το όμοιος ότι μοιάζει με τον πατέρα. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν πρόβλημα αληθείας. Και δεν είχαν αλήθεια, γιατί με τον όρο τους, όμοιος κατά την ουσία, άφηναν ανοιχτό το θέμα της κατωτερότητας του Υιού σε σχέση με τον Πατέρα. Όσο οι ομοιουσιανοί διαβεβαίωναν ότι πιστεύουν όπως και οι ομοουσιανοί, το πρόβλημα γινόταν πρόβλημα ορολογίας. Μα όταν λέμε ορολογία στη θεολογία, προϋποθέτουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Τη δυνατότητα να διακρίνουμε την αλήθεια από την έκφρασή της. Κάτι που είναι τρομερά δύσκολο και ας φαίνεται εύκολο. Και ο Βασίλειος το πέτυχε. Ορθότερο είναι να πούμε, του δόθηκε. Του δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί μελέτη και προσευχή στο Βασίλειο έφταναν μέχρι την ταύτιση. Είχε βαθιά τη συνέστηση ότι το Πνεύμα τον καθοδηγεί στο φως που υπάρχει στους λόγους της Γραφής. Μέσα στο 361 ή και στο 362, λοιπόν, ο Βασίλειος έφτασε στη μεγάλη θεολογική απόφαση. Η ορολογία ή αλλιώς η έκφραση της αληθείας μπορεί να αλλάξει αρκεί να μένει η αλήθεια. Ακόμη και όταν την ορολογία την έχει επικυρώσει Σύνοδος Οικουμενική. Τον όρο «ομοούσιος» καθιέρωσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, το μέγα θεμέλιο της Ορθοδοξίας. Κι όμως προς στιγμή ο Βασίλειος δεν δίστασε να τον παραμερίσει για όσους δεν τον ήθελαν. Φυσικά πρότεινε άλλη έκφραση που σίγουρα έδινε την ίδια αλήθεια. Η νέα έκφραση που πρότεινε συγκαταβατικά για τους ομοιουσιανούς ήταν η εξής. Όμοιος κατ' ουσίαν απαραλλάκτος. Με τη λέξη δηλαδή απαραλλάκτος, εξασφαλίζει τον πιστό από την επικίνδυνη αντίληψη ότι ο Υιός είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Έτσι με την έκφραση αυτή, με το νέο τούτο όρο, δίδεται η αλήθεια του ομοουσίου που καθιέρωσε η Νίκαια. Το επίτευγμα του Βασιλείου έγινε και επίτευγμα της Εκκλησίας που αποδέχτηκε την άποψή του. Είναι να θαυμάζει κανείς τη δράση του Αγίου Πνεύματος όταν διαπιστώνει ότι την ίδια εποχή καθοδήγησε στην ίδια λύση κι άλλον ένα εκκλησιαστικό άνδρα, τον Αθανάσιο, που ίσχυε τότε ως ιερά κεφαλή της όλης Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Ο Βασίλειος
δεν τον γνώρισε προσωπικά, μα τον αναγνωρίζει ως Πατριάρχη της Ορθοδοξίας. Ο Αθανάσιος λοιπόν, ο λέων αυτός της Ορθοδοξίας, διέκρινε σωστά και υποστήριξε πως μπορούμε να έχουμε την ίδια αλήθεια με διαφορετική ορολογία. Και μάλιστα κατόρθωσε να συγκαλέσει σύνοδο το 362 στην Αλεξάνδρεια για να ρίξει γέφυρα στους όμοιους Ιανούς μέσω της οποίας θα έλθουν στην Εκκλησία. Αφού πολλοί όμοιους Ιανοί ισχυρίζονται ότι έχουν την πίστη των Ορθοδόξων, αλλά δεν ήθελαν τον όρο τους, προχωρεί ο Αθανάσιος στη δημιουργία ενός νέου όρου που έδινε με άλλο τρόπο την αλήθεια του ομοουσίου. Ο καινούριος αυτός όρος ήταν απλούστερος από τον όρο του Μεγάλου Βασιλείου. Τους πρότεινε να λένε τον Υιό «φύση Υιόν», γιατί το φυσικό τέκνο έχει την ίδια φύση που έχει και ο Πατέρας, δηλαδή την ίδια ουσία. Και να σκεφτεί κανείς ότι τέτοια στάση απέναντι στον όρο της Νικαίας, ο Μωούσιος, κράτησε ποιος? Αυτός που την ερμήνευσε, που την υποστήριξε σε όλη τη ζωή του, που την επέβαλε στη συνείδηση της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος. Αυτός είχε το σθένος και τον φωτισμό, ή καλύτερα το φωτισμό και άρα το σθένος, που προτείνει ορολογία διαφορετική από την ορολογία της Συνόδου. Αναμφίβολα για το έργο του αυτό κατηγορήθηκε από πολλούς για προδοσία της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία όμως λησμόνησε τους κατηγόρους του και κράτησε βαθιά στους κόλπους της αυτόν που πράγματι εξέφραζε την Ορθόδοξη αλήθεια, την Ορθοδοξία και την αλήθεια. Κράτησε και ζει τον Αθανάσιο. Τα ίδια συνέβησαν και με τον Βασίλειο. Το βήμα του ήταν τολμηρό, αλλά μην ξεχνάμε, η αλήθεια θέλει τόλμη. Και η τόλμη είναι αληθινή όταν έρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Διαφορετικά, εκείνο που λέμε στη θεολογία τόλμη είναι μόνο εξυπνάδα με σκοπό να εντυπωσιάσει. Ο Βασίλειος πήρε για πρώτη φορά υπεύθυνη θέση στη θεολογική κρίση της εποχής. Δεν πρόκειται πλέον να σταματήσει παρά μόνο όταν θα σταματήσει να χτυπάει η καρδιά του. Και να ήθελε άλλωστε να σταματήσει, δεν θα μπορούσε. Εφόσον τα προβλήματα έκαιγαν τους πιστούς και εφόσον το Άγιο Πνεύμα του καρποφορούσε τη μελέτη, όφιλε να δίνει, να εκφράζει την αλήθεια βαθύτερα και ευρύτερα. Οι επιστολές του 17 και 18 δείχνουν ακριβώς ότι πολλοί πιστοί των πόλεων περίμεναν πολλά από τον ασκητή του Ήρη ποταμού. Δείχνουν μάλιστα την αναστάτωση που έφερε η ατυχής απόφαση του Διάνου να υπογράψει την ομολογία των Ομοιουσιανών. Και δείχνουν πόσο αναγκαία ήταν η θεολογική λύση την οποία έδωσε ο Βασίλειος και την οποία είδαμε πιο πριν. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
όμορφη στιγμή για το βασίλειο. Ένα πολύ σύντομο γράμμα του Γρηγορίου έφερε το μήνυμα του ερχομού του. Σε λίγες μέρες ήταν πραγματικό της. Ό,τι ονειρεύτηκαν οι δύο άνδρες από τα νεανικά τους χρόνια στην Κεσάρια και την Αθήνα. Ο ένας ενέπνεε τον άλλον. Δεν το πίστευαν. Ήταν τέλος του 360 και αρχές του 361. Επιτέλους, Γρηγόριε, το αποφάσισες. «Σε βεβαιώνω», έλεγε ο Βασίλειος, «πως τίποτε γλυκύτερο δεν θα μπορούσε να μου χαρίσεις». Συγκινημένος και ο Γρηγόριος κατέβαζε το κεφάλι, λες και φοβόταν μήπως ο αέρας που έπνεε του έπαιρνε ό,τι σκεφτόταν για τον ερχομό του και το ιερό τέρας που είχε μπροστά του, το Βασίλειο. «Δεν στο είχα γράψει, Βασίλειε, ότι μια μέρα θα τηρούσα την υπόσχεσή μου? Να με λοιπόν. Έλα, φίλε μου. Πώς το έπαθες? Εσύ δεν παρασύρεσαι? Μην κλαις». «Μα κλαις? Έλα να μου δείξεις το εξωτερικό βασίλειό σου και έπειτα βλέπουμε το εσωτερικό». Βγήκαν έξω, ανηφόρησαν σιγά σιγά και έφτασαν στην κορυφή του βράχου που στεκόταν σαν φοβερός βιγλάτορας πάνω από το σπιτάκι, το ασκητήριο. Ο Γρηγόριος έφερε γύρω τα μάτια του. Ήταν θαυμάσια. «Λοιπόν, σου έλεγα ψέματα στα γράμματά μου, Γρηγόριε?» Σχεδόν σαστισμένος ο Γρηγόριος κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Η κατάφαση στο μεγαλείο αποδιδόταν μόνο με βαθιά σιωπή. Και στη σιωπή του αυτή κατάλαβε πως η φύση αναγκάζει ένα ρήτορα να γίνει ποιητής. Γιατί αυτά που ο Βασίλειος έγραφε στις επιστολές του για το ταπεινό ασκητήριο του Ήρη ήσαν πράγματι ποιητικά. Αγνάντεψε καλά προς όλες τις κατευθύνσεις και για πολλή ώρα. Ο Βασίλειος του εξηγούσε τα πάντα. «Έχεις δίκιο, Βασίλειε, έπρεπε να έρθω, το βλέπω». «Όχι, όχι, βλέπεις, αλλά ό,τι φαίνεται. Τώρα θα σου εξηγήσω, θα σου πω κάτι που ίσως δεν το ξέρεις. Δεν ήρθα εδώ μόνο και μόνο για τη φύση, για την ομορφιά που σε συνεπέρνει και που βέβαια με συγκινεί και εμένα. Ήρθα το πιο πολύ άθελά μου. Με άλλα λόγια, με έφερε η μνήμη της γερόντισσας Μακρίνας, της γιαγιάς μου. Σου έχω τόσο μιλήσει για αυτήν. Τώρα, λοιπόν, μάθε ότι σε τούτα τα βουνά, αλλά πιο βαθιά, πιο απόμερα, έζησε 7 χρόνια η γιαγιά και ο παππούς μου στο φοβερό διωγμό του Διοκλητιανού το 284 με 305. Στον τόπο αυτό οι ομολογητές πρόγονοί μου πόνεσαν, γέλασαν, δόξασαν το Θεό, προσευχήθηκαν, καθιέρωσαν για μένα τα χώματα. Βλέπεις λοιπόν τι με τράβηξε εδώ? Η παράδοση, το πνεύμα εκείνων που με έκαναν χριστιανό. Και έπειτα εδώ είμαι και δεν είμαι μόνος μου. Σου φαίνεται παράξενο αυτό? Κοίτα ίσα πέρα από το ποτάμι. Βλέπεις τις δύο χαράδρες που κατεβαίνουν από το βουνό? Εκεί σχεδόν που σμίγουν είναι το ασκητήριο της μητέρας μου και της αδελφής μου. Και λίγο αριστερότερα, όπως τραβάει το ποτάμι για τη θάλασσα, μόναζε και ο αδελφός μου Μακαρίτης Ναυκράτιος. Τον θυμάσαι? Μάλλον όχι. Γιατί όταν γυρίσαμε από την Αθήνα είχε κιόλας αποτραβηχθεί στα μέρη αυτά σε ηλικία 22 ετών. Και όχι όπως εγώ που πέρασα τα 30 μου και δεν ξέρω ακόμα το αλφαβήτα του μοναχισμού. Ένας κόμπος δυσκόλεψε την ομιλία του Βασιλείου. Ξέρεις όμως, το έχεις ακούσει. Τον Άγιο αυτό ασκητή τον χάσαμε πρόωρα. Πέθανε από άγρια θηρία καθώς κυνηγούσε.
Έβγαινε συχνά γιατί βοηθούσε την τροφοδοσία της μητέρας μας και της αδελφής μας. Στους έρημους αυτούς τόπους ήταν το μόνο στήριγμά τους μετά το Θεό. Ακόμη, ρίξε μια ματιά πίσω μας. Δεν μου είπες από ποιο δρόμο ήρθες. Αν ήρθες από τη Σεβάστια και πέρασες από τη Νεοκεσάρια, κάπου θα συνάντησες μοναχούς του Ευσταθείου. Θα τους γνώρισες από το ομοιόμορφο ντύσιμό τους. Αυτοί λοιπόν έρχονται και με βλέπουν συχνά. Ο γέροντας Ευστάθιος μάλιστα με παρακάλεσε να κάνω για αυτούς ό,τι μπορώ. Ξέρω πως μου έχει αδυναμία, με εμπιστεύεται πολύ. Δεν σου λέω πως πράγματι είναι περίεργος άνθρωπος, ασταθής. Μα είχε και έχει πολύ σύνδεσμο με την οικογένειά μου. Όλα αυτά στα είπα, Γρηγόριε, για να μην με κατηγορήσεις για ρομαντικό. Δεν με παρέσυρε η φύση εδώ. Με έφεραν τα πρόσωπα που άκουσες. Και στο κάτω-κάτω είναι τόπος έρημος. Αισθάνεται κανείς μόνος για να προσευχηθεί. Ο Γρηγόριος ντράπηκε που τόσο είχε ειρωνευθεί το φίλο του για φυσιολατρία. Δεν πρόλαβε όμως να εκφράσει τη γνώμη του, γιατί ο Βασίλειος τον έπιασε προστατευτικά να κατηφορήσουν, να κατέβουν στο ασκητήριο. Ο ήλιος έπεφτε. Θα ήταν και επικίνδυνο να μείνουν άλλο. Μια τελευταία ματιά. Χάιδεψε τον ορίζοντα, άνοιξε την καρδιά του να γεμίσει από το όμορφο εκείνον ασθενικό ήλιο. Πήραν τον κατήφορο. Το μικρό σπιτάκι, ασκητικό, μικρό, τέλος κάθισαν για φαγητό. Έπρεπε να ήταν πανηγυρικό και ο ανένοδος Βασίλειος έκανε υποχώρηση. Έφαγαν κάτι περισσότερο από το συνηθισμένο. Συζήτησαν λίγο. «Γρηγόριε, πρέπει να κοιμηθείς. Όλη μέρα στο σαμάρι του ζώα απέκαμες. Θα διαβάσω εγώ περισσότερους ψαλμούς και για σένα. Αύριο θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα». Έτσι έγινε, γιατί ο Γρηγόριος ήταν κατάκοπος. Μέρες ταξίδευε με το ζώο, πονούσαν τα κόκαλά του. Η νύχτα πέρασε ήσυχη. Ο Γρηγόριος ανανεώθηκε. Πολύ πριν ξημερώσει έγινε κάποιος μικρός θόρυβος. Ο Βασίλειος εγυρόταν, αυτόματα τον μιμήθηκε ο Γρηγόριος. Το πρόγραμμα της ημέρας άρχισε πριν ξημερώσει. Φυσικά ο Γρηγόριος δεν είχε πιστέψει ότι θα κανόνιζαν μαζί την άλλη μέρα το πρόγραμμα, όπως είχε υποσχεθεί ο Βασίλειος το βράδυ. Κάτι τέτοια ήταν πάντα δουλειές του Βασίλειου. Έπειτα, ο Γρηγόριος δεν έμαθε ποτέ τι σημαίνει πρόγραμμα στη ζωή. Θα οργάνωνε τώρα και τη ζωή του Βασιλείου, αδιανόητο. Ήταν τόσο φυσικό να ακολουθήσει αδιαμαρτύρητα ό,τι έκανε ο Βασίλειος. Άρχισαν την ανάγνωση των ψαλμών του Δαβίδ και οι δύο στραμμένοι προς την Ανατολή διάβαζαν με τη σειρά. Κάποτε-κάποτε με την ίδια σειρά έψελναν. Το πνεύμα έτσι έβγαινε σιγά σιγά από το σκοτάδι του, γινόταν εγρήγορο και ξύπνιο. Και όταν καρδιά και νους θερμαίνονταν από τη Θεία Χάρη και την προσπάθεια των δύο ασκητών, άφηναν το ψαλτήρι. Άρχιζαν οι ευχές, οι προσευχές, η δοξολογία. Στην αρχή κοινές, έπειτα ιδιαίτερες για τον καθένα, μέχρι που να βγει καλά ο ήλιος. Τότε το σκηνικό άλλαζε, η εργασία γινόταν χειρονακτική. Ο Βασίλειος πήρε τον Γρηγόριο στην εξώπορτα. «Σήμερα θα κάνουμε, Γρηγόριε, τις εργασίες μαζί. Από αύριο θα βάλουμε σειρά. Ο καθένας θα κάνει με τη σειρά του όλες τις δουλειές». Ξεκίνησαν λοιπόν μαζί μόνο για σήμερα. Πήραν από ένα τσεκούρι και ένα κλαδευτήρι.
ανέβηκαν το μονοπάτι και που περπάτησαν χθες το απόγευμα και έπρεπε να κόψουν ξύλα, ξύλα για το τζάκι και για το μαγείρεμα. Στρώθηκαν στη δουλειά, έκοβαν ξύλα και σκέπτονταν ή προσεύχονταν. Και ευτυχώς που γινόταν αυτό, γιατί αν δεν προσεύχονταν, θα απογοητεύονταν από το πόσο λίγα ξύλα έκοβαν σε πόση πολλή ώρα. Το τσεκούρι ήθελε γερό κράτημα και δυνατά χέρια. Δεν ήταν φτερό για να ρητορεύει πάνω στο χαρτί. Το τσεκούρι αισθανόταν ντροπή για αυτούς, μα εκείνοι το τιμούσαν. Χτυπούσαν οι τελικάτοι άνδρες τα ξύλα όπως χτυπούσαν ό,τι τους εμπόδιζε να είναι κοντά στο Θεό. Ήδρωναν, ξεκουράζονταν λίγο και πάρι άρχισαν. «Φτάνει, φτάνει για σήμερα, Γρηγόριε, πάμε. Φορτώσου κι εσύ τα μισά ξύλα. Έτσι τα καταφέρνεις θαυμάσια. Αύριο θα σου είναι πιο εύκολο. Θα έχεις κιόλας συνηθίσει, ας ελπίσουμε». Λέει κάτι για να γελάσουν ο Γρηγόριος. «Πάμε, ευτυχώς που έχουμε κατήφορο». Και οι μεγάλοι του πνεύματος, του ανθρώπινου και του θείου, κατέβαιναν φορτωμένοι και ιδρωμένοι. Απόθεσαν το φορτίο στο ορισμένο μέρος και μπήκαν να πληθούν και να ξεκουραστούν λίγο. Ήταν σχεδόν μεσημέρι. Επειδή έλειπαν όλο το πρωί και οι δύο, ετοίμασαν εκείνη την ώρα κάτι πολύ πρόχειρο για φαγητό. Μουσκεμένα όσπρια, λίγο ψωμί και αλάτι, το πιο συνηθισμένο φαγητό τους. Ελάχιστη ανάπαυση μετά το λιτό φαγητό και το πνεύμα τους ήταν πάλι ευκίνητο για μελέτη. Μελέτη θανάτου, σύγχρονων εκκλησιαστικών προβλημάτων, Θεού. Κάθισαν σε ένα μικρό τραπεζάκι, άνοιξαν ένα κώδικα που περιείχε τμήμα της Αγίας Γραφής και άρχισαν να διαβάζουν με τη σειρά. Σε κάθε χωρίο σταματούσαν, επεξηγούσαν, ανέλυαν, ζητούσαν το βαθύτερο νόημα. Δίπλα τους είχαν και κώδικες του Οριγένη. Είχαν προμηθευτεί αρκετά έργα του. Τα ερμηνευτικά στην περίστασή τους ήσαν αναγκαία. Η μελέτη αυτή αποτελούσε μαζί με την προσευχή το κορυφαίο έργο τους. Γινόταν αγώνισμα πόνου, υδρότα, χαράς και αγάπης. Πονάει θεληματικά μόνο για ό,τι αγαπάει ο άνθρωπος και απόδειξη της αγάπης είναι μόνον ο πόνος. Ώρες ολόκληρες πολεμούσαν με το Λόγο του Θεού και τους λόγους των θεοπνεύστων συγγραφέων της Γραφής. Το γράμμα και η μορφή τους ήταν μια βάση για ξεκίνημα. Ήταν ένα περίγραμμα που τους προφύλαγε από εύκολα στραβοπατήματα. Αποδέχονταν το γράμμα και προχωρούσαν. Τώρα όμως η πορεία τούτη γινόταν εξαιρετικά δύσκολη, γιατί αποτελούσε είσοδο στην αλήθεια που εξέφραζε το γράμμα. Είχαν βαθιά συνείδηση του μεγαλείου που ζητούσαν, μα επέμεναν. Διάβαζαν, σκέπτονταν και μαζί προσεύχονταν. Βίαζαν το Άγιο Πνεύμα που έρχεται βοηθός και οδηγητής, λες και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ο Γρηγόριος βεβαιώνει πως και οι δύο τους ένιωθαν ότι τους οδηγούσε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό τους οδηγούσε, στο φως που σήμαιναν, στο φως που δήλωναν οι λόγοι της Αγίας Γραφής. Η Γραφή είναι μόνο έκφραση και μορφή της αληθείας και σε αυτή δεν φτάνει κανείς παρά μόνο αφού το θελήσει και το Άγιο Πνεύμα. Όπως πάντα, ο Βασίλειος είχε το προβάδισμα. Μιλούσε περισσότερο, μαστόρευε τις ερωτήσεις και πάσχιζε μετά να φτάσει στην απάντηση. Να φτάσει στο νόημα, στην αλήθεια.
Ο Γρηγόριος άκουγε και θαύμαζε το φίλο του με πεντακάθαρη ειλικρίνεια. Δεν προσποιόταν, ούτε δυσκολευόταν με το προβάδισμα τούτο. Πρόκειται για μια ουράνια αρετή στο Γρηγόριο. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι σαν θεολόγος αποδείχθηκε μεγαλύτερος και από το βασίλειο. Κάποτε διαμαρτυρόταν ο βασίλειος. «Μίλα, Γρηγόριε, όχι μόνο εγώ. Έλα, σε παρακαλώ. Τι άραγε να σημαίνουν οι λόγοι του Κυρίου? Έτι πολλά έχω, λέγει ημίν, αλλά ουδή να στεβαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Άρχιζε κάτι να λέει ο Γρηγόριος, μα ο λόγος περνούσε πάλι στο βασίλειο. Είχε μέσα του μια ορμητικότητα που δεν ήταν ποτέ προπαίτεια και έπειτα ο Γρηγόριος του αναγνώρισε μεγάλη διανοητική δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα εκφραστική. Συγχρόνως δεν του έλειπε η φυσική κλίση στο να διδάσκει, να μεταδεί, να εμπνέει. Έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί και πώς ο Βασίλειος έγινε μεγάλος δάσκαλος. Η σπουδή της γραφής δεν γινόταν ανεξάρτητα από τα προβλήματα που συγκλώνιζαν την Εκκλησία στις μέρες των δύο ανδρών. Τα θέματα της σχέσεως του Υιού προς τον Πατέρα, η διάκριση των θείων προσώπων και η ενότητα της φύσεως των θείων προσώπων, η θέση του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα, η φύση του Χριστού, θεία και ανθρώπινη, αποτελούσαν τις αφορμές και τις αιτίες που ανάγκαζαν τους δύο άνδρες να ερευνούν και να θεολογούν ακατάπαυστα. Γι' αυτό και τα σπουδαία έργα τους είναι συμβολή στη λύση των συγχρόνων προβλημάτων. Δεν έχουν καμία σχέση με φιλολογικο-θεολογικές δοκιμές ή έρευνες για την έρευνα. Η εργασία τους αυτή που ήταν δεμένη με τη ζωή της Εκκλησίας τους κούραζε αφάνταστα. Είναι γνωστό πως η διανοητική εργασία κουράζει τον άνθρωπο και σωματικά. Εδώ γινόταν κάτι περισσότερο. Στο διανοητικό έργο συμμετείχε και η καρδιά. Ολόκληρο το πνεύμα και των δύο ανδρών μοχθούσε και αφανίζονταν για την αλήθεια. Γι' αυτό και κάθε φορά όταν σταματούσαν, αισθάνονταν εξουθενωμένοι. Άγια όμως εξουθένωση, γιατί το εξουθενωμένο είναι τους φωτιζόταν όλο ένα και περισσότερο από την αλήθεια. Ο Βασίλειος είχε βρει τη λύση για την αντιμετώπιση της φοβερής αυτής κοπόσεως. Οι δύο ασκητές χρειάζονταν τρόφιμα, λαχανικά για να ζήσουν. Ποιος όμως θα τα καλλιεργούσε? Μόνοι τους βέβαια. Και αυτό ακριβώς τους αναζωογονούσε το σώμα. Οι κινήσεις, ο καθαρός αέρας, η αλλαγή παραστάσεων τους ξεκούραζε.
έβγαιναν και οι δύο το απόγευμα πολύ πριν βασιλέψει ο ήλιος. Έξω από το σπίτι ο Βασίλειος είχε φράξει μερικά μέτρα τόπο για να τα κάνει περιβόλι. Ο περισσότερος τόπος ήταν κιόλας καλά σκαμμένος. Μαζί τώρα, ο ένας δίπλα στον άλλο, πότε με την τσάπα, πότε με το σκαλιστήρι. Στην αρχή πήγαινε όμορφα η δουλειά. Έπειτα όμως, τα εξουσθενισμένα μέλη τους κουράζονταν. Έκαναν τότε κάτι άλλο. Διόρθωναν το φράχτη. Έβγαζαν κανένα αγριόχορτο από τις βραγιές με τα λαχανικά. Έφεραν το νερό που περνούσε απ' έξω και πόντιζαν τον κήπο. Δουλειές πιο ξεκουραστές. Σκυμμένοι και αφοσιωμένοι στην καινούργια τους εργασία, μιλούσαν οι μεγάλοι πνευματικοί άνδρες για τα ραδίκια και τα σπανάκια, για τα σέλινα και τα κουκιά, με τη φυσικότητα και την αγάπη ενός καλού αγρότη. Φρόντιζαν με τρυφερότητα τα νέα φυτά. Στερέωναν με καλάμια τα φορτωμένα κλονάρια. Θαύμαζαν το θαύμα της δημιουργίας κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του αγρότη. Αυτός είναι ο πιο γνήσιος αυτόπτης της δημιουργίας. Αυτός γνωρίζει την αδιάκοπη δημιουργία, γι' αυτό και φοβάται το Θεό περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο. Ο ήλιος τώρα βιάζεται. Όλο και γρηγορότερα τρέχει να φτάσει στην άκρη του ορίζοντα. Χάνεται, βασιλεύει, και το φάσμα του στέλνει το τελευταίο φως για τον παραπονιάρη άνθρωπο. «Να μαζέψουμε το φαγητό μας, Γρηγόριε», λέγει ο Βασίλειος, που δεν κατάλαβε πώς νύχτωσε. Γρήγορα, γρήγορα κόβουν λίγα λαχανικά όσα είχαν οριμάσει, αφήνουν σε μια σκερή γωνία τα εργαλεία, κόβουν το νερό από το αυλάκι του κήπου για να συνεχίσει το δρόμο του για το ποτάμι και γυρίζουν στο ταπεινό σπιτάκι. Κάνουν την προσευχή τους, τρώνε τα φρέσκα λαχανικά, τα βλέπουν με αγάπη, τα τρώνε με ευχαρίστηση, δοξολογούν το Θεό για το εξαίσιο δείπνο τους. Οι θεοί του Ολύμπου αισθάνονταν άραγε τόση ευχαρίστηση στα λουκούλια γεύματά τους? Ασφαλώς όχι, γιατί δεν αγαπούσαν την τροφή και το Θεό. Αγαπούσαν μόνο τους εαυτούς τους. Στην ορισμένη ώρα τελειώνει το πλούσιο δείπνο και ακολουθούμε την δοξολογία και ευχαριστία στον τροφέα του κόσμου, τον Κύριο του Παντός. Όλα γίνονται στην ώρα τους. Αυτό βοηθούσε στην πειθαρχία του σώματος, που έπρεπε και αυτό να συμπορεύεται με το πνεύμα, να τρέχει προς το Θεό του. Ακολουθούσε διασκέδαση. Έβγαιναν λίγο έξω, κάτω από τον ένα αστροουρανό. Άλλοτε στο χιονισμένο τοπίο. Δεν τις ανασχετούσαν. Όλα ήσαν του Θεού. Άφηναν να χαλαρώσει το μυαλό. Τα μάτια περπάταγαν από αστέρι σε αστέρι. Τα αυτιά ρουφάγαν πότε το θόρυβο του δάσους, πότε το μυρολόι του γκιόνι και πάντα το χόκλασμα του θυμωμένου νερού που έπεφτε και διαλυόταν στα βράχια. Στιγμές κάλους για όμορφες ψυχές. Ναι, οι δύο άνδρες ζούσαν κάτι αγνό και καλό. Μα ήξεραν πως αυτό ήταν μόνο η προετοιμασία για το μεγάλο. Το μεγάλο ερχόταν μετά και ήθελε πολλή δουλειά. Ξεκουραζόνταν λοιπόν τώρα, γεύονταν την καθαρή φύση σαν πρόγευση κάποιου άλλου. Με κίνηση ελαφριά ο Βασίλειος διακόπτει. «Πάμε με Γρηγόριε, η ώρα της προσευχής». Έτσι ερχόταν στο στόμα του Γρηγόριου να πει: «Δεν μένουμε να προσευχηθούμε στο ύπαιθρο, είναι ωραία». Δεν το ξεστόμιζε όμως, το ήξερε τόσο καλά.
Η προσευχή θέλει το δικό της χώρο. Τίποτε το φανταχτερό εκεί. Θα γίνει πόλεμος. Θα γίνει μάχη. Δεν πρέπει ο αγωνιστής να αφαιρείται σε ό,τι γίνεται γύρω του. Πρέπει μόνο να μάχεται σώμα με σώμα, βήμα με βήμα να κερδίζει το έδαφος. Στην κρίσιμη ώρα, έτσι και προσέξει κάτι άλλο, τα έχασε όλα. Η πάλη του πήγε χαμένη. Πρέπει πάλι από την αρχή. Η προσευχή θέλει και τέχνη, είναι και τακτική πολέμου. Δεν αρκεί μόνο να θέλει κανείς, μόνο να αγαπάει κανείς το Θεό. Το καμαράκι της προσευχής είναι σχεδόν άδειο από έπιπλα. Στη μέση στέκει το αναλόγιο και πάνω του δύο-τρεις κώδικες, τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και πριν απ' όλα, οι ψαλμοί με τους οποίους αρχίζουν. Ψέλνουν απέριτα, χαμηλόφωνα, με ωραιότητα τερπνά, έτσι που τα αισθητήρια να μην χτυπιούνται, αλλά να γίνεται είσοδος που περνούν τα θεία λόγια στο νου και την καρδιά. Η ώρα περνάει γρήγορα. Η ψαλμωδία είναι το προήμιο για να θερμάνει την καρδιά, να στραφεί ο νους προς το Θεό. Ακολουθούν μετά ύμνοι και ευχές. Είναι τα πρώτα σύντομα τροπάρια της Εκκλησίας. Ο ρυθμικός ποιητικός λόγος. Ποτέ δεν λησμονάει πως ο λόγος της πρέπει να είναι ωραίος λίαν. Όση ώρα προχωρεί, τόσο περισσότερο οι δύο άνδρες αισθάνονται την αδελφοσύνη τους. Όσο βαθύτερη γίνεται η ένωσή τους με το Θεό, τόσο πιο αδελφικά νιώθουν. Δεν το φωνάζουν όμως. Κανείς δεν εκρήγνεται. Κανείς δεν υψώνει φωνή. Δεν κάνει απότομη χειρονομία. Τους αρκεί που έχουν συμφυΐα και συμψυχία. Με τους ύμνους που είναι πιο κοντά στον αγώνα και τις προσδοκίες τους, γίνονται ολοένα και πιο καθαροί από τον κόσμο που δουλεύει στο σατανά. Ήταν ένα μάθημα που το ήξεραν καλά. Η κάθαρση της ψυχής και του σώματος ήταν δρόμος αναγκαίος και σκληρός. Το φως, η αλήθεια, φανερωνόταν στους καθερούς. Το είχε διδάξει και το είχε σαρκώσει ο περίφημος Αλεξανδρινός δάσκαλος Οριγένης. Μα και σε όλη τη λαϊκή ελληνική φιλοσοφία η κάθαρση αποτελούσε δόγμα. Ο μεγάλος φιλόσοφος Πλάτων και ο περίφημος ερμηνευτής του Πλωτίνος το 270 μετά Χριστόν είχαν κάνει την κάθαρση μέθοδο φιλοσοφική. Οι φιλόσοφοι φτάνουν στην κάθαρση αγωνιζόμενοι για αυτή. Οι ασκητές της Εκκλησίας καθαρίζονται αγωνιζόμενοι να ενωθούν με το Θεό. Σε αυτό δεν λάθεψε ο Βασίλειος με τον Γρηγόριο. Κι ας ήσαν ακόμη νέοι, ποτισμένοι με την ελληνική φιλοσοφία. Οι δαιμονικές δυνάμεις που σκοτίζουν το ανθρώπινο πνεύμα δεν του αφήνουν να νιώσει την αλήθεια, δεν υπερχωρούν παρά μόνο βλέποντας τη φουντωμένη αγάπη για το Θεό. Όσο πιο κοντά στο Θεό πάει ο άνθρωπος, τόσο πιο μακριά στέκει ο σατανάς. Αυτό ήταν το αγώνισμα των δύο ασκητών.
Όταν σταματούσαν οι ευχές με τους ύμνους, έμεναν ώρες ολόκληρες σιωπηλοί, μόνοι με το Θεό. Στιγμή με στιγμή σκαρφάλωναν όλο και πιο κοντά του. Κάθε βήμα εμπρός είχε πίσω του αίμα και υδρότα. Αλλά ήταν η νίκη που έσβησε το μόχθο με την απομάκρυνση του σατανά. Αγωνίζονταν να μένουν κοντά στο Θεό με τη συνεχή μνήμη του Θεού. Είναι το μεγάλο βήμα. Γι' αυτό και σιωπούσαν ατέλειωτα, συναγμένοι με όλο τους το είναι στο Θεό. Κρατώντας το Θεό, ελευθερώνονταν από το διάβολο. Δεν τα κατάφεραν πάντοτε. Τα μεσάνυχτα, όταν τελείωνε η προσευχή, άλλοτε το πρόσωπό τους ήταν ηλαρό, με αγαλίαση βαθιά και ήσυχη. Άλλοτε πλανιόταν σε αυτό περισσότερο η πίκρα του αγώνα. Σημάδι ότι ο καρπός του αθλητή δεν ήταν σπουδαίος. Δεν ιδύνθηκε, δεν γλυκάθηκε από το φτερούγισμα της Θείας Χάρης. Έρχονταν όμως και οι ευλογημένες ώρες, έστω και αν αυτές ήταν στιγμές. Η Θεία Εμπειρία δεν μετριέται με το χρόνο, αλλά με τη Θεία Χάρη που έχει μέσα της. Ο Γρηγόριος μιλάει για εκδημίες προς το Θεό, για ώρες άειλης ζωής και ασώματης. Δεν είναι όμως αναλυτικός. Και αυτό γιατί πλέον πρόκειται για την κατάσταση του θείου γνώφου. Πώς να μιλήσει για αυτήν, για τον εαυτό του μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο? Πώς να εξηγήσει σε τόσους ακροατές ότι στις ευλογημένες ώρες έβλεπε το βασίλειο πλημμυρισμένο στο φως? Πού να βρει το κουράγιο να πει ότι κάποτε το βασίλειο στάθηκε για ώρες και τον κοίταζε εκθαμβός, τότε που το πρόσωπο του είχε φανέρωμα του Αγίου Πνεύματος? Πού ήταν το πρόσωπο του Θεού? Δεν θα διστάσει όμως να γράψει ότι ο Βασίλειος συσκέφτηκε με το Άγιο Πνεύμα και έπειτα μίλησε για το Άγιο Πνεύμα. Τις δε μάλλον εφωτίστη φως γνώσεως και διέκυψε εις τα βάθη του Πνεύματος και με τα Θεού τα περί Θεού διεσκέψατο. Πάντα δε εκείνο διηρεύνεται τα του Πνεύματος. Όταν κάποτε στην Αζιανζό συζητούσαν για τη διδασκαλία και διατύπωναν μερικοί αμφιβολίες για το αν ο Βασίλειος θεολογούσε ορθά, ο Γρηγόριος μπορούσε να βεβαιώσει με τρόπο απόλυτο. Μα ποιος άνθρωπος φωτίστηκε με το φως της γνώσεως περισσότερο από το Βασίλειο? Ποιος έσκυψε περισσότερο από αυτόν στα βάθη του Πνεύματος και συνομίλησε και συσκέφτηκε με το Θεό για θέματα σχετικά με το Θεό? Οι διαβεβαιώσεις αυτές προκαλούν ακόμη και σαν λόγοι τρόμο και δέος. Έτσι αισθανόταν ο Γρηγόριος, αλλά δεν δίσταζε να τις κάνει, γιατί απλώς εξωτερήκευε, περιέγραφε ό,τι έζησε και είδε. Δεν ήταν απλώς η γνώμη του. Η βεβαιότητά του ξεκινούσε από πραγματικό γεγονός, ότι είχε μόνος του ζήσει ό,τι δήλωνε. Στο σημείο του, ο Γρηγόριος αποδείχθηκε ο τολμηρότερος από τους μεγάλους πατέρες. Δεν φοβήθηκε, ή καλύτερα δεν συγκρατήθηκε ποτέ να εκφράσει εμπειρίες, όσο κι αν ήσαν αυτές θεοπτικές. Πολύ περισσότερο αυτό συνέβαινε όταν επρόκειτο να μιλήσει για εμπειρίες άλλων, τις οποίες όμως δοκίμασε κάποτε και ο ίδιος. Οι καταστάσεις για τις οποίες μιλήσαμε χαρίζονται από το Θεό, αλλά προϋποθέτουν σκληρή άσκηση από τον άνθρωπο. Οι δύο ασκητές μας αναδείχθηκαν και στον τομέα του το πρωταθλητές. Αναπτύχθηκε μεταξύ τους άμυλα.
Ποιος θα σηκώσει υψηλότερα τον πυρετό της εγκράτειας, της νηστείας, της αγρυπνίας, της αδιάλειπτης προσευχής? Ο ένας ενθαρρυνόταν από τον άλλο. Ο ένας γινόταν πρότυπο του άλλου. Ας μην νομίσει κανείς πως η άσκηση του Βασιλείου και του Γρηγορίου κατάντησε εξέφερον ο συναγωνισμός ή κάποιος παροξινόμενος ενθουσιασμός. Κάθε άλλο. Ο δεύτερος βεβαιώνει πως όλα πορεύονταν με όρους και κανόνες που έφτιαχναν οι ίδιοι. Αυτό τους ασφάλισε από υπερβάσεις και ανώριμους ενθουσιασμούς. Οι δύο μαζί τώρα επιτελούσαν και άλλο έργο. Επεξεργάζονταν ασκητικούς και μοναστικούς κανόνες που, καθώς σημάται ο αναγνώστης, είχε αρχίσει να γράφει μόνος του ο Βασίλειος από την εποχή της παραμονής του στα Άνισα. Αυτά δεν είναι λόγος για να υποστηρίξουμε ότι επομένως τα ασκητικά κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου έχουν συγγραφέα και το Γρηγόριο. Όχι. Απλώς τα συζητούσαν μαζί, οπότε ακούγονταν και η γνώμη του Γρηγορίου. Άλλωστε, ο τελευταίος, ο Γρηγόριος, δεν ανήκε στους χαρακτήρες που δημιουργούν κανονιστικά έργα, όσο και αν τα εκτιμάει. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Η συνεργασία των δύο ήταν ουσιαστικότερη σε άλλο τομέα. Στη σύναξη δηλαδή της περίφημης φιλοκαλίας. Η μελέτη των γραφών και της παραδόσεως από τους δύο ασκητές γινόταν με τη βοήθεια και κάθε είδους θεολογικών και ερμηνευτικών έργων. Την πρώτη θέση στα βοηθητικά βιβλία κρατούσε ο Ριγένης. Πραγματικός θησαυρός. Ο Βασίλειος μάλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί και μακρινός μαθητής του, εντός εισαγωγικών. Ή τουλάχιστον ήταν ευνοϊκά διατεθειμένος προς τον Οριγένη. Ξαναμιλήσαμε γι' αυτό. Ο Οριγένης δίδαξε το Γρηγόριο το Θαυματουργό, αυτός τη Γερόντισσα Μακρίνα και εκείνη το Μέγα Βασίλειο.
Η αλυσίδα κινούσε από το μεγάλο επικίνδυνο όμως ερμηνευτή Οριγένη και κατέληγε στον Ορθόδοξο Μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας. Και ο Γρηγόριος δεν τιμούσε λιγότερο τον Οριγένη, μα κάτι τους προβλημάτιζε, κάτι τους ταλαιπωρούσε. Οι διαμάχες που είχαν ξεσπάσει γύρω από τη διδασκαλία του Οριγένη, που άλλοι τον ανέβαζαν στα ουράνια και άλλοι τον κατέβαζαν στον Άδη, αναθεματίζοντάς τον ως αιρετικό. Οι δύο ασκητές μας θεωρούσαν μικρά και επιπόλαια τα καμώματα των οριγενιστών, όπως τους έλεγαν, ή των αντιοριγενιστών. Και αυτό γιατί μέσα τους αγρυπνούσε η σύνεση, το ήθος και η ζωή της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η αγάπη για τον άνθρωπο αυτό και όταν σφάλει. Ναι, στον Οριγένη έβρισκαν συχνά εδώ και εκεί, στα κείμενά του, αντιλήψεις απαράδεκτες για την παράδοση της Εκκλησίας ή τουλάχιστον επικίνδυνες για τους πιστούς που δεν είχαν βαθιά θεολογική μόρφωση. Αυτό ήταν σίγουρο και τους λυπούσε πολύ, γιατί νοιάζονταν για τους πολλούς πιστούς και αγαπούσαν εκ παραλλήλου τον Οριγένη. Στο έργο του όμως, στα κείμενα του Χαλκέντερου ερμηνευτή, που αγάπησε τον Χριστό όσο λίγοι άνθρωποι, που έφηβος επεδίωξε το μαρτύριο και όριμος άνδρας με καρτερία έγινε ομολογητής, υπάρχουν και τα καλά στοιχεία. Αυτά υπερτερούσαν. Και δεν επρόκειται απλώς για ορθά στοιχεία της πίστεως, ήσαν εμβαθύνσεις και αναλύσεις μεγάλης σημασίας. Οι δύο μεγάλοι Καπαδόκες διαπίστωναν σε κάθε βήμα τους τη μεγάλη θεολογική αξία των έργων του Οριγένη, αρκεί να παραμερίσει κανείς ότι δεν ήταν παράδοση της Εκκλησίας, τα στοιχεία εκείνα. Έτσι έβλεπαν, έτσι σκέπτονταν οι φωτισμένοι νέοι θεολόγοι μας. Γύρω τους όμως οι άλλοι σκέφτονταν διαφορετικά. Ή αποθεώναν ή αναθεμάτιζαν τον Αλεξανδρινό δάσκαλο. Αλλά γιατί να τον αποθεώσουν αφού έκανε τόσα σφάλματα και γιατί να τον αναθεματίσουν αφού έγραψε τόσα χρήσιμα έργα? Ο απλός τρόπος που έκαναν τις ερωτήσεις αυτές τους οδήγησε και στην ορθή στάση στο πρόβλημα Οριγένης. Να περισωθεί για τα πολλά θετικά στοιχεία του. Να λησμονηθεί για τα σφάλματά του. Ήταν το καλύτερο που είχαν να κάνουν, γιατί στο κάτω-κάτω τι θα κέρδιζαν οι απλοϊκοί πιστοί από μια καταδίκη του Οριγένη, αν μάθαιναν ότι ένας ονομαστός δάσκαλος που πέθανε ομολογητής σχεδόν μάρτυρας ήταν αιρετικός, θα σκανδαλίζονταν αντί να ωφεληθούν. Και έπειτα οι δύο αυτοί θρησκευτικοί άνδρες ένιωθαν την πορεία της Εκκλησίας αλλιώς. Το έργο της δεν είναι να καταδικάζει, αλλά να συγχωρεί και να σώζει. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήσαν πολύ ρεαλιστές. Το πιο εύκολο πράγμα είναι η αμαρτία σε κάθε άνθρωπο και το σφάλμα σε κάθε θεολόγο. Αν η Εκκλησία καταδίκαζε κάθε συγγραφέα της που έσφαλε, τότε δεν θα έκανε άλλη δουλειά από το να καταδικάζει. Απασχόλησής της θα ήταν ο αναθεματισμός και όχι η συγχώρηση και η διαπείμανση. Όταν τα ασφάλματα λίγο ή πολύ ξεχνιούνται και δεν κινδυνεύει να νοθευτεί από αυτά το φρόνημα των πιστών, τότε η Εκκλησία σιωπά. Δεν καταδικάζει το συγγραφέα που έσφαλε. Δηλαδή δεν επισημαίνει με τρόπο επίσημο το σφάλμα, δεν επικυρώνει το γεγονός ότι ο τάδε συγγραφέας από μόνος του παρεξήγησε την αλήθεια, βγήκε από την αλήθεια και την Εκκλησία, ή στις πολύ ελαφρές περιπτώσεις δεν υποδεικνύει ότι ο τάδε συγγραφέας έχει αυτή και αυτή την ασφαλμένη αντίληψη.
Τι έκαναν λοιπόν οι δύο Καπαδόκες για να δώσουν σάρκα και οστά στην ορθή άποψή τους για το θέμα Οργιένης? Δημιούργησαν τη Φιλοκαλία. Κάθε μέρα για ένα διάστημα διάβαζαν προσεκτικοί τα έργα του Οργιένη. Τα σχολίαζαν και τα συζητούσαν εξαντλητικά. Σημείωναν τα σπουδαιότερα κομμάτια από τα βιβλία του κατά Κέλσου, περί αρχαίων και τα διάφορα υπομνήματα. Στο τέλος, τα κομμάτια αυτά κατέγραψαν με τρόπο που να δείχνει κάποια εσωτερική ενότητα και έτσι παρουσίασαν τη Φιλοκαλία του Οργιένη. Στην έκτη επιστολή του, όμως, ο Γρηγόριος έχει μια σκοτεινή και δυσεξήγητη φράση που ίσως να σημαίνει ότι τη Φιλοκαλία την είχε βασικά συντάξει ο ίδιος. Εδώ στον Ήρη ποταμό έγινε μόνο η επεξεργασία της. Είπε δηλαδή και ο Βασίλειος τη γνώμη του. Στο μεταξύ, το σκηνικό της αυτοκρατορίας άλλαξε. Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος, που τόσο κακό έκανε στην εκκλησία, πέθανε. Το καλοκαίρι του 361 τη θέση του πήρε ο Ιουλιανός, ο απονομαζόμενος Παραβάτης. Ωραία και αφελής φυσιογνωμία, ρομαντικός λάτρης για κάτι το ελληνικό, καταστρεπτικός περιφρονητής για κάθετη το χριστιανικό. Απορροφημένος τον πρώτο καιρό της βασιλείας του για την αναζωπήρωση της αρχαίας θρησκείας και τους εχθρούς του κράτους, δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του για την έντεχνη, όπως έλπιζε, διάλυση της εκκλησίας. Ο τελευταίος αυτός πρίγκιπας του παγανισμού είχε μία ιδιαίτερη σχέση με το Μέγα Βασίλειο. Ήταν σχεδόν συνομήλικοι. Έκαναν έξοχες φιλοσοφικές σπουδές. Όταν ο Βασίλειος έφευγε από την Αθήνα, ο Ιουλιανός έφτανε σε αυτήν. Γνωρίστηκαν οι δύο νέοι στο κλεινό Άστι. Καμιά πηγή δεν μας το βεβαιώνει. Όλα όμως λένε ότι πρέπει να γνωρίστηκαν. Εξάλλου η Αθήνα ήταν τότε μικρή. Οι σχολές, οι δάσκαλοι και οι φοιτητές γύρω από την Ακρόπολη. Η φήμη έτρεξε. Ο ξάδερφος του αυτοκράτορα, ο πρίγκιπας Ιουλιανός, ερχόταν στην Αθήνα. Όλοι θα είχαν την περιέργεια να τον δουν.
και αν δεν ήθελε κανείς κάπου να τον θα τον συναντούσε στις περίφημες ρητορικές σχολές, όπου σπούδαζε και ο Μέγας Βασίλειος. Έπειτα, ο νεοφερμένος Ιουλιανός δεν μπορεί να μην άκουσε για το λαμπρό πρίγκιπα της ρητορικής, το Βασίλειο. Στην Αθήνα και πιο πέρα μιλούσαν για αυτόν. Ίσως τον άκουσε μάλιστα στην τελευταία του ρητορική δοκιμασία. Στην πιο εντυπωσιακή του αγόρευση ενώπιον των δασκάλων, των φοιτητών και των μορφωμένων Αθηναίων. Έτσι έπρεπε να έγιναν τα πράγματα. Υπάρχει όμως και ένα ισχυρό αλλά. Ίσως ήδη είχε φύγει ο Βασίλειος από την Αθήνα όταν έφτασε σε αυτή ο Ιουλιανός. Οπότε οι δύο νέοι, που καθένας εκπροσωπούσε διαφορετικούς κόσμους, δεν συναντήθηκαν. Αυτό μας φαίνεται σαν πιο πιθανό. Αλλιώς, κάποια μαρτυρία της εποχής θα είχαμε για τη συνάντησή τους αυτή. Αντίθετα, σίγουρο θεωρείται ότι τον Ιουλιανό τον γνώρισε λίγο ή πολύ ο Γρηγόριος, γιατί αυτός έμεινε στην Αθήνα περισσότερο από το Βασίλειο. Στον Ιουλιανό τον παραβάτη και τη στάση του απέναντι στην Εκκλησία θα επανέλθουμε. Τώρα μας ενδιαφέρει η αμνηστία την οποία έδωσε στους εξόριστους επισκόπους, Ορθόδοξους και Ομοιουσιανούς. Έτσι μεταξύ των άλλων γύρισαν στο πίμνιό τους ο Μέγας Αθανάσιος προσωρινά και ο Ευστάθιος Σεβαστίας. Αυτός ήρθε στη Σεβάστια και δεν παρέλειψε να επισκεφτεί και το Βασίλειο στο ασκητήριο του Ήρη. Οι επισκέψεις αυτές ήσαν συχνές και μάλιστα συνέπεσε να βρίσκεται στον Ήρη και ο Γρηγόριος. Αλλά το Γρηγόριο μπορούσε να το συναντήσει στον Ήρη ο Ευστάθιος μόνο το φθινόπωρο του 361 και από τα Θεοφάνεια μέχρι το Πάσχα του 362. Αυτά από ιστορικές πηγές. Την εποχή λοιπόν αυτή, ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος έβλεπαν συχνά στο ασκητήριό τους το γέροντα Ευστάθιο. Τι έλεγαν οι δύο θεολόγοι, αφήνει ο Βασίλειος να εννοήσουμε. Τι έλεγε και πώς συμπεριφερόταν ο Ευστάθιος, είναι δύσκολο να καταλάβουμε. Ας τα πάρουμε όμως εδώ από την αρχή, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο Μέγας Βασίλειος, αν ήταν διστακτικός στις αρχές του 360, τώρα έχει δώσει μεγάλα δείγματα της θεολογικής του δυνάμεως και της ορθοδοξίας του. Με την επιστολή του εκείνη προς το φιλόσοφο Μάξιμο, ξεκαθάριζε απόλυτα τη θέση του. Οι Ομοιουσιανοί λεγόμενοι, αν δεν ομολογούσαν τον Υιό όχι απλώς όμοιον κατ' ουσία, αλλά όμοιον κατ' ουσίαν απαραλλάκτος, ήσαν αιρετικοί. Ο Βασίλειος ήταν επομένως ομοουσιανός, φορέας της πίστεως της Νικαίας, της Συνόδου. Γι' αυτό και στεναχωρήθηκε αφάνταστα όταν το 360 παρέσυραν το γέροντα Διάνο, τον επίσκοπο, να υπογράψει σύμβολο των ομοιουσιανών. Αυτό είναι αποδεδειγμένη ιστορία. Πώς όμως συνονοείται με τον Ευστάθιο, ή καλύτερα, πώς εκφραζόταν ο Ευστάθιος για το κύριο τούτο θέμα στο Βασίλειο και στο Γρηγόριο, η απάντηση είναι δύσκολη, όχι όμως και αδύνατη. Ο Ευστάθιος, αν και ήταν γέρος, φοβόταν και σεβόταν τους δύο νέους ασκητές για τη θεολογική τους δύναμη. Και ο ίδιος δεν είχε ίσως ξεκαθαρίσει μερικά θέματα μέσα του. Αυτό εξηγεί το ότι έστελνε, καθώς φαίνεται, το Βασίλειο
να επισκέπτεται και να μιλάει για θέματα πίστεως στις μοναχικές αδελφότητες που είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Ευστάθιος. Επομένως, δεν είμαστε μακριά από την αλήθεια αν πούμε ότι ο Ευστάθιος λίγο απέφευγε το κρίσιμο σημείο της πίστεως, αυτό που τον χώριζε από το βασίλειο. Λίγο προσποιόταν ότι πίστευε ότι και ο βασίλειος, αλλά δεν καταλάβαινε τη σπουδαιότητα του θέματος. Και ο βασίλειος δεν τα καταλάβαινε αυτά. Μερικές φορές μάλλον. Αλλά όσο ο γέροντας δεν εναντιωνόταν, τον άφηνε. Από σεβασμό. Από προσδοκία πως θα έρθει στιγμή να δεχτεί καθαρά την ορθόδοξη πίστη. Έγινε βέβαια το αντίθετο, καθώς θα δούμε. Ο Βασίλειος απατήθηκε στο θέμα αυτό, ελπίζοντας αλλαγή φρονημάτων, συνειδητοποίηση της θεολογικής ευθύνης από τον Ευστάθιο. Οι μακάριες ημέρες και ώρες, σχεδόν ενός έτους που ο Βασίλειος πέρασε με τον Γρηγόριο, δεν θα συνεχιστούν. Τώρα, αυτοί οι δύο ιεροί άνδρες, τώρα που γεύτηκαν το κάλος του αληθινού πνεύματος, έπρεπε να χωριστούν. Από την Ναζιανζό, κάθε εβδομάδα έφταναν μηνύματα επίμονα και μονολεκτικά. Ο επίσκοπος Ναζιανζού, γέροντας Γρηγόριος, παρακαλούσε το γιο του Γρηγόριο να γυρίσει κοντά του. Είχε ανάγκη από βοήθεια στα καθήκοντά του, τα επισκοπικά. Ερετικοί και κακόδοξοι απειλούσαν σοβαρά την ενότητα του ποιμνίου. Στην αρχή, ούτε να το σκεφτεί δεν ήθελε ο Γρηγόριος. Σιγά σιγά όμως υποχωρούσε. Ας πήγαινε τουλάχιστον να δει τι κάνουν οι γέροι γονείς του. Και πάλι θα έβλεπε. Ο Βασίλειος με την άτεγκτη λογική του συμφώνησε γρήγορα. «Ναι, Γρηγόριε, τι να κάνουμε». Ίσως ο γέροντας να είχε δίκιο. «Φοβάμαι κι εγώ μη διαιρεθεί και παρασυρθεί ο πιστός κόσμος. Καταλαβαίνεις τι κάνουν τώρα με την αμνηστία του φίλου μας Ιουλιανού, η κακόδοξη. Ό,τι δεν πέτυχαν ως χθες, μπορεί να το πετύχουν τώρα. Έπειτα θα ξανασυναντηθούμε». Βοήθησε λίγο το γέροντα και ξαναγύρισε. Κίνησε λοιπόν ένα πρωί ο Γρηγόριος με το ζώο. Ήταν μάλλον αρχές Δεκεμβρίου. Το κρύο θα είχε αρχίσει. Έφτασε στη Νεοκεσάρια, από εκεί στα Κόμανα και έπειτα στη Σεβάστια. Ο δρόμος για την Κεσάρια ήταν μακρύς και κουραστικός. Εδώ ήταν πρωτεύουσα. Σταμάτησε λοιπόν για 2-3 μέρες να ξεκουραστεί, να μάθει για τις νέες εξελίξεις στα εκκλησιαστικά και τα κρατικά θέματα. Όλα σχεδόν ήσαν απογοητευτικά. Έσφιξε την ευαίσθητη καρδιά του και πήρε το δρόμο της Ναζιανζού. Να παρηγορηθεί τουλάχιστον κοντά στους γέροντες Αγίους γονείς του. Ολονότι εκείνοι περίμεναν να παρηγορηθούν από αυτόν. Έφτασε εκεί ο Γρηγόριος κατάκοπος, χλωμός και αποκαμωμένος. Δεν είχε σημασία. Για τους γέροντας ήταν η ζωή, το μέλλον, η ελπίδα. Τους έδωσε ζωή. Πήρε από αυτούς θαλπορή και ηρεμία.
τα χρειάζονταν και τα δύο, γιατί κάτι μεγάλο ετοιμάζουν και ο γέροντας χρειαζόταν δύναμη να το επιβάλλει, ο νέος ηρεμία για να το χωνέψει. Ο χειμώνας κάθε μέρα βάραινε και πιο πολύ. Οι κινήσεις και οι έξοδοι αναγκαστικά λιγοστεύαν. Ό,τι χρειαζόταν για την προετοιμασία του. Ο γέροντας Γρηγόριος ζητούσε τρόπο να πει το σχέδιό του. Το κλωθογύρισε όσο μπόρεσε. Κάτι όμως άρχισε να προαισθάνεται ο γιος και ταράχτηκε. Μα οι γέροντες έριχνανε πάνω του την αγάπη αφιδόλευθα και τον ηρεμούσαν. Ο γέροντας ήθελε να χειροτονήσει το γιο του πρεσβύτερο ιερέα. Άρχισε μέσα του μια σκληρή πάλη από την οποία προαισθανόταν ότι δεν θα ήταν νικητής. Αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να αντισταθεί και να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Δεν μπορούσε όμως να τα βάλει με την αγάπη. Και τώρα πολεμούσε με την αγάπη των γονιών του. Θα νικιόταν λοιπόν, γιατί αυτοί που το ζητούσαν κάτι τον αγαπούσαν χωρίς όρια. Έβλεπε καθαρά πως αν γινόταν ιερέας θα έχανε τις μακάριες απολαύσεις του ησυχαστικού βίου. Θυμάται όσα έζησε με το βασίλειο στο ευλογημένο ησυχαστήριο του Ήρη και από τα μάτια του κυλούν δάκρυα. Έπρεπε λοιπόν να χάσει το κάλος της εμπειρίας που έβρισκε στην έρημο. Σε μια τέτοια κατάσταση έγραψε την επιστολή νούμερο 6 προς το βασίλειο. Η επιστολή αυτή φαίνεται κείμενο απλό, περιγραφικό της ασκητικής ζωής που έκανε με το βασίλειο. Είναι όμως μια πονεμένη και μαζί ορμητική αναφορά στην ομορφιά της ασκήσεως και στο κάλος της θεοπτίας. Και γίνεται αυτό σαν αποχαιρετιστήρια κίνηση προς τη ζωή εκείνη. Από την αρχή κιόλας της επιστολής δηλώνει με πόνο στο βασίλειο: αυτά που κάποτε σου γραφά για το ασκητήριο του Ήρη, λησμόνησέ τα. Ήσαν παιδιάστικοι λόγοι. Τώρα που το γνώρισα, το νοσταλγώ αφάνταστα. Τέτοιους λόγους είπε στο βασίλειο και κατέληγε: βασίλειέ μου, πίστεψέ με, πιο πολύ αναπνέω εσένα παρά τον αέρα. Ζω μόνον ό,τι ζήσαμε μαζί στο ασκητήριο. Οι μέρες περνούσαν γρήγορα και με τρόμο βλέπει να πλησιάζουν τα Θεοφάνεια, που τότε μάλιστα γιορτάζονταν μαζί με τα Χριστούγεννα. Σαν αρνή που σκύβει να θυσιαστεί, δέχεται να χειροτονηθεί ο Γρηγόριος Πρεσβύτερος. Υποτάσσεται στο καθήκον και στη Θεία Κλίση, την οποία εκφράζει τώρα ο Επίσκοπος Πατέρας του. Αρχές λοιπόν του 362. Αναλογίζεται τι του συνέβη. Προσπαθεί να συλλάβει το βάθος του λειτουργήματος του κληρικού και πάντοτε σαστίζει. Λιποψυχά, του έρχεται να το βάλει στα πόδια. Προσπαθεί να δει ρεαλιστικά τα δύο του καθήκοντα και τότε είναι που τρομοκρατείται. Ο άπραγος και ανίδεος εγώ να φέρω σε πέρας όλα τούτα? Αδύνατο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν έπρεπε, πατέρα, να με κάνεις ιερέα. Σου λέω, είμαι ανίκανος για το μέγα τούτο λειτουργήμα. Τις πρώτες μέρες το συγκράτησε ο Άγιος Πατέρας. Ύστερα έχασε και αυτό στην υπομονή του. Έβλεπε άλλωστε το μεγάλο γιο του τρομερά αναστατωμένο. Τέλος πάντων, πήγαινε παιδί μου να βρεις το βασίλειο. Εκεί προσπάθησε να ηρεμήσεις.
θα προσεύχομαι κι εγώ και η μητέρα σου. Δεν θα είσαι μόνος. Έτσι λοιπόν, το Φεβρουάριο του έτους 362, επιστρέφει ο Γρηγόριος στο ασκητήριο του Πόντου. Τον είδε τότε ο Βασίλειος και τρόμαξε. Σχεδόν τον μάλωσε. «Μα τι κάνεις έτσι, αδελφέ? Τι αναστάτωση είναι αυτή? Χειροτονήθηκες ιερέας του Θεού. Δεν πέθανες, δεν αμάρτησες, δεν αφανίστηκες. Άφησε λοιπόν κάθε σκέψη και έγνοια. Αρχίζουμε την προηγούμενη ζωή μας. Άσκηση και προσευχή. Τα ξύλα μας, ο κήπος μας, το μαγείρευμα, η ανάγνωση, η μελέτη, η ψαλμωδία, η σιωπηρή προσευχή μας. Αυτά τώρα θα σκέπτεσαι. Και μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά». Δεν είχε άδικο ο Βασίλειος. Σε λίγες μέρες ο Γρηγόριος ηρέμησε και βρήκε τον εαυτό του. Το άγχος και η ανησυχία κόπηκαν με το μαχαίρι. Ήταν το αποτέλεσμα της προσευχής και της μελέτης. Όσο με αυτά αγγίζει κανείς την αλήθεια, τόσο λυτρώνεται από το φόβο και την ανησυχία. Η σχέση με την αλήθεια είναι ο παράδεισος και η σχέση με το φόβο η κόλαση. Οι μέρες άρχισαν πάλι να κυλούν με σκληρή άσκηση, αλλά και με απλόχερες τις ευλογίες του Θεού. Τα χιόνια έλειωναν σιγά σιγά. Πρώτα γύρω από το σπιτάκι, κατόπιν στα γύρω βουνά. Η άνοιξη πλησίαζε. Μαζί της έφερνε γεγονότα που θα μεγάλωναν τους μεγάλους ασκητές και μάλιστα το Βασίλειο. Δεν έχει σημασία που το μεγάλωμα τούτο θα ζυμωνόταν με πόνο και απογοητεύσεις. Όπου υπάρχει πνευματικό κάλος, εκεί θα βρεις και πίκρα και υδρότα. Οι αποχωρισμοί χτυπούν την πόρτα του μικρού ασκητηρίου. Και τι περίεργο, δεν θα φανταζόταν κανείς ότι ένα τόσο ταπεινό και τυποτένιο ασκητήριο θα γεννούσε τόση πληγή στον αποχωρισμό τους. Ο Γρηγόριος θα έφευγε. Ήταν πια ιερέας του υψίστου. Ο ποιμήν γίνεται για τα πρόβατα και όχι για τα ελάφια και τα πουλιά του Πόντου. Ο γέρο πατέρας του άρχισε πάλι τα μηνύματα. Ο Βασίλειος είχε μέσα του πιστή. Προέτρεψε λοιπόν τον Γρηγόριο. Τον βοήθησε να πάρει την απόφασή του. Είμαστε στις παραμονές του Πάσχα του 362. Ο Γρηγόριος πήρε ξανά το δρόμο της επιστροφής. Κάτι πολύ τον βάραινε μέσα του, ένα κακό προαίσθημα. Δεν θα ξαναζούσε τη ζωή του ασκητηρίου με το Βασίλειο. Ήθελε φεύγοντας να πει σε όλα γύρω του καλή αντάμωση. Να το πει πολύ δυνατά, να το ακούσει καλά, μήπως και το πιστέψει. Μα όχι, γιατί να ξεγελιέται. Έπρεπε να αποχαιρετήσει, τίποτε άλλο. Καμιά ελπίδα για επάνωδο. Ο πατέρας του τον περίμενε. Το Πάσχα, ή καλύτερα τις ημέρες του Πάσχα, είπε στην Αζιανζό το περίφημο λόγο με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογηθεί, γιατί μόλις χειροτονήθηκε έφυγε στον Πόντο. Είναι λόγος γεμάτος πνεύμα Άγιο, αγάπη για την αλήθεια και τον άνθρωπο, σεβασμό βαθύ για το λειτουργήμα του ιερέα.
Πάσαν την γίνεξ ήρθεν ορθόγκα σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.